Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλέ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας κρυχάσιμον. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας κατά αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένην σαν γυναίξας φιλάνθρω σύναξη που σκοπό έχει να ενημερώσω γύρω από τα εσχατολογικά θέματα τα οποία εξελίσσονται ραγδαία και κυρίως όχι τόσο να σας κάνω μία συνηθισμένη ομιλία όπως κάνουμε άλλες φορές σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωσή μας, αλλά να γίνει κάποιος διάλογος καλοπροαίρετος μεταξύ σας, ούτως ώστε και να σας λυθούν κάποιες απορίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε με την ανάγνωση των ταπεινών μου βιβλίων, είτε από αυτά τα οποία έχετε ακούσει στο διαδίκτυο, είτε με άλλους πατέρες, ιερείς και μοναχούς που έχετε συζητήσει όλα αυτά τα χρόνια και σας έχουν πει πολλά και διάφορα σε μεγάλο ποσοστό, κυρίως αρνητικά και αντίθετα με όλα αυτά τα οποία λέγει και πιστεύει ταπεινότητας με όλα αυτά τα χρόνια. Και αφού δυστυχώς δεν δέχτηκε κανείς, μα κανείς, όλα αυτά τα χρόνια, παρόλες τις επανειλημμένες προσκλήσεις της ταπεινότητός μου, για δημόσιο διάλογο, έτσι, κανείς μα κανείς, το τονίζω, υπάρχουν γραπτά, τα οποία ανά πάση στιγμή μπορούμε να προσκομίσουμε, υπάρχουν email τα οποία έχω στείλει σε επίσημους φορείς για συζήτηση και διάλογο, υπάρχουν ντοκουμέντα τα οποία έχω στείλει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναφερθεί δημόσια στο όνομά μου και σε όλα αυτά τα οποία πιστεύω, χωρίς να είμαι παρόν και χωρίς να έχουν την ευθυξία και την ευγένεια και την δεοντολογία να με καλέσουν αφού μιλάνε για μένα και για όλα αυτά που πιστεύω, αλλά πείτε για τον Α, για τον Β λόγο, δεν ήξερα, δεν θέλησα, δεν αντελήφθησαν, δεν. Ωραία, αφού στη συνέχεια όμως αποστέλω πρόσκληση και τους λέω ότι αυτό που κάνατε δεν ήταν ορθό, δεν ήταν σωστό, δεν ήταν τίμιο, δεν ήταν χριστιανικό. Έτσι, τουλάχιστον εκ των υστέρων, ελάτε να κάνουμε ένα δημόσιο διάλογο στον ίδιο τόπο που κάνατε και την προηγούμενη αναφορά στην ταπεινότητά μου, έτσι και, και σε όλα αυτά τα θέματα, ώστε να φανεί αν εσείς όλα αυτά τα οποία λέγατε μονομερώς είναι αληθινά, ορθά ή όχι. Φυσικά, όσο πήρατε εσείς απάντηση, άλλη τόση πήρα και εγώ η ταπεινότητα μου.
Αφού λοιπόν δυστυχώς κανείς, το τονίζω, μα κανείς μέχρι σήμερα δεν δέχτηκε να κάνει δημόσιο διάλογο μαζί μου, με την ταπεινότητά μου, ούτε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος, ούτε η Ιερά Σύνοδος του Παλαιού, ούτε άλλοι αρχιερείς, ούτε άλλοι κληρικοί, ούτε άλλοι φορείς, ούτε κανείς. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε με τη σημερινή μας συνάντηση, σύναξη, ελεύθερη προς όλους, έτσι, ούτως ώστε αν κάποιος από αυτούς θέλει έτσι να έρθει να κάνει διάλογο και να θέσει τα ερωτήματά του, τις συναισθάσεις του, να έχει αυτή την δυνατότητα. Και ελπίζω και εύχομαι να συνεχιστούν αυτές οι συνάξεις και αυτός ο διάλογος, όχι μόνο εδώ, σε αυτή εδώ την ταπεινή αίθουσα και στην Αθήνα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, εάν θέλει ο Θεός και αν το επιτρέψει. Θα πω λοιπόν λίγα σύντομα λόγια, σαν πρόλογο, και στη συνέχεια θα έχετε όλοι ανεξαιρέτως την δυνατότητα, έτσι, να θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα ή οποιαδήποτε ένσταση με μία μόνη προϋπόθεση, να είναι καλοπροαίρετη και αν υπάρχει ο απαιτούμενος σεβασμός, η ευγένεια που πρέπει να χαρακτηρίζει πάντοτε όλους εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Εάν υπάρχουν, αν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, οποιαδήποτε ένσταση, όσο αρνητική και να είναι και όσο αντίθετη με αυτή, με όλα αυτά τα οποία πιστεύει ταπεινότητας μου και έχει γράψει, πολύ ευχαρίστως να την δεχτώ και να απαντήσω και να κάνουμε διάλογο. Δεν υπάρχει όριο σε αυτό που θέλετε να ρωτήσετε. Οτιδήποτε, έτσι. Εννοείται επάνω στα θέματα τα εσχατολογικά. Όπως έχουμε πει όλα αυτά τα χρόνια, αγαπητοί μου αδελφοί, κυρίες και κύριοι, και τονίσει επανειλημμένως, θέλουμε δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, μας αρέσει δεν μας αρέσει, είμαστε στα τελευταία χρόνια της ανθρωπότητας. Μόνο 4 χρόνια ακριβώς πλέον, έτσι, έχουν μείνει, 7 δηλαδή Απριλίου του 2014, εκείνη τη μέρα θα φέρουμε ακριβώς 4 χρόνια. 7η προς 8η Απριλίου του 2018 με το νέο ημερολόγιο ή αντίστοιχα 25 προς 26 Μαρτίου με το παλαιό ημερολόγιο, που αυτό είναι η ίδια ημέρα, η ίδια ημερομηνία. Έτσι, δεν είναι διαφορετική ημερομηνία. Πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί που δεν έχουν εντρυφήσει και ασχοληθεί με το θέμα νέου και παλαιού, δεν μπορούν να καταλάβουν πώς είναι η ίδια ημέρα, η 7η Απριλίου με την 25η Μαρτίου. Ως γνωστό, το 1920 έγινε μια προσπάθεια ανατροπής του τότε Ιουλιανού ημερολογίου, η οποία και βρήκε πρόσφορο έδαφος το 1924, όπου και έγινε η αλλαγή εδώ στην Εκκλησία της Ελλάδος του παλαιού ημερολογίου ή του λεγόμενου Ιουλιανού, μάλλον του Ιουλιανού ημερολογίου, του λεγόμενου παλαιού όπως το ξέρει ο περισσότερος κόσμος, το οποίο το αντικατέστησε το νέο ημερολόγιο ή Γρηγοριανό. Ονομάστηκε Γρηγοριανό διότι το εφήβρε ή το καθιέρωσε ο Πάπας Γρηγόριος το 1582. Το 1582 ο Πάπας Γρηγόριος άφησε το ημερολόγιο το ισχύον που υπήρχε μέχρι τότε, το λεγόμενο Ιουλιανό, επειδή το είχε καθιερώσει ο Ιούλιος ο Κέσαρας, έτσι γι' αυτό και ονομάστηκε Ιουλιανό, και καθιέρωσε το νέο ημερολόγιο που προς τιμήν του πήρε το όνομα Γρηγοριανό. Έκτοτε από το 1582, 17ος αιώνας, έγιναν πολλές προσπάθειες από τον εκάστοτε Πάπα να επιβληθεί και το ημερολόγιο αυτό, το Γρηγοριανό, το νέο,
στην Ελλάδα. Αλλά όλες οι προσπάθειες απέτυχαν παταγωδώς. Όταν λέμε παταγωδώς, παταγωδώς. Ποτέ, μα ποτέ δεν δέχτηκαν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και οι Πατριάρχες και οι Σύνοδοι να δεχθούν αυτό το ημερολόγιο για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν είναι επί του παρόντος. Και ενώ λοιπόν μέχρι τον 20ο, στις αρχές του 20ου αιώνα, κανείς ποτέ δεν δέχτηκε να αλλάξει το ημερολόγιο, και μάλιστα υπάρχουν και πανορθόδοξες αποφάσεις οι οποίες κατεδίκασαν αυτό το ημερολόγιο, το Γρηγοριανό, το 1924, δυστυχώς, με πραξικοπηματικό τρόπο, έτσι με πραξικόπημα δηλαδή, χωρίς να το θέλει η Ορθόδοξη Εκκλησία, το σύνολο, χωρίς να το θέλουν τα πατριαρχία, όλα τα πατριαρχία τα Ορθόδοξα, χωρίς να θέλει καμία σύνοδος και αρχιεπισκοπή, πραξικοπηματικά το επέβαλαν το Πατριαρχείο μαζί με την Εκκλησία της Ελλάδος. Από εκείνη τη στιγμή και μετά διχάστηκε ο ελληνικός λαός, οι οικογένειες και φτάσαμε πλέον στη σημερινή εποχή, σε αυτή την κατάσταση που γνωρίζουμε, να είναι πλέον βαθιά μέσα στους πιστούς, στις οικογένειες, αυτή η κόντρα, αυτή η διαμάχη, έτσι μεταξύ νομερολογητών και παλαιομερολογητών, που μόνο κακό και ζημία μας έφερε και μόνο ένα μεγάλο σκαλοπάτι για την άνοδο και τον ερχομό του Αντίχριστου κατάφερε να φέρει αυτή η αλλαγή. Αυτός λοιπόν ο αιώνας ξεκίνησε με αυτή την μεγάλη, θα λέγαμε, το μεγάλο χτύπημα στην Ορθοδοξία. Ήταν μία από τις πρώτες και μεγάλες τσεκουριές των αντιχρίστων δυνάμεων, των σκοτεινών δυνάμεων του σιωνισμού και του αντιχρίστου, του πνεύματος τότε του αντιχρίστου, γιατί δεν είχε ακόμα γεννηθεί, προς την Ορθοδοξία. Από εκεί και πέρα έγιναν πολλές προσπάθειες για να αλωθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, για να αλλάξουν τα ήθημα, τα ήθη και τα έθιμα στην πίστη μας, που δυστυχώς σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο και με την κατάλληλη προσπάθεια και με την πλήση εγκεφάλου, όχι τόσο θεωρητικά αλλά πρακτικά, βλέποντας αγκαλιές και φιλιά και συμπροσευχές με τους αιρετικούς, τους κάθε φύσεως αιρετικούς, δυστυχώς ο λαός άρχισε σιγά σιγά να πιστεύει και να φρονεί τι ορθόδοξος, τι παπικός, τι καθολικός, τι προτεστάντης, τι ορθόδοξος, τι οι άλλες θρησκείες. Όλοι είμαστε παιδιά ενός Θεού, που φυσικά αυτό είναι μεγάλη πλάνη και μεγάλη απάτη και μεγάλο ψέμα και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και που δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά με την πάροδο των ετών φτάσαμε πλέον σιγά σιγά στην πλήρη αλλίωση της πίστεώς μας, της ορθοδοξίας μας, να έχουν αθετηθεί και να αθετούνται και να παραβαίνονται βασικοί κανόνες της πίστεώς μας, της Εκκλησίας μας, βασικά δόγματα της πίστεώς μας. Φτάσαμε στο σημείο, όσοι δεν το γνωρίζετε, να γίνει και επίσημη ένωση με τους μονοφυσίτες, αιρετικούς δηλαδή, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα από την 4η Οικουμενική Σύνοδο, το 451, και δυστυχώς μετά από 1600 περίπου χρόνια, έτσι έφτασαν οι Ορθόδοξοι μέσω του Πατριαρχείου Αντιοχίας να λένε ότι δεν έχουμε καμία διαφορά με τους μονοφυσίτες, είναι και αυτοί κατά πάντα Ορθόδοξοι και να ενωθούμε μαζί τους. Και ενώθησαν, παρακαλώ, το 1991, επίσημα, με σφραγίδες, με συνοδικές αποφάσεις, με τα πάντα όλα. Έτσι και έκτοτε, από το 1991 μέχρι και σήμερα, οι Ορθόδοξοι, είτε εν γνώση τους, είτε αναγνία τους, είτε άμεσα, είτε έμεσα,
επικοινωνούν και συλλειτουργούν και συμπροσεύχονται με τους αιρετικούς μονοφυσίτες. Αυτό είναι ένα από τα πολλά τα οποία έχουν συμβεί στον 20ο αιώνα και που δεικνύει το πνεύμα του Αντιχρίστου, την προσπάθεια του Αντιχρίστου και των σκοτεινών δυνάμεων να αλώσουν την Ορθοδοξία, να αυλύνουν το ορθόδοξο φρόνημα των πιστών και να το δεχτούν ως φυσιολογικό πλέον, έτσι, να δεχτούν ως φυσιολογική τον εναγκαλισμό και την ένωση με όλους τους αιρετικούς και όχι μόνο με τους αιρετικούς, αλλά και με τους αλλοθρήσκους, με άλλες θρησκείες δηλαδή, όπως είναι ο Βουδισμός, όπως είναι ο Μεθανισμός, όπως είναι ο Ινδουισμός και όπως είναι άλλες θρησκείες. Οπότε λοιπόν φτάσαμε πλέον σε αυτό το οποίο είχε συμβεί, είχε προφητεύσει, με συγχωρείτε, είχε προφητεύσει ο Απόστολος Παύλος στην Β' προς Θεσσαλονικής επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, που είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να έρθει η Δευτέρα Παρουσία εάν δεν συμβούν δύο πράγματα, δύο προϋποθέσεις. Η μία είναι να έρθει ο Αντίχριστος και δεύτερη προϋπόθεση για να έρθει ο Αντίχριστος, να έρθει η Αποστασία. Άρα λοιπόν προηγείται η Αποστασία, έρχεται ο Αντίχριστος και αμέσως μετά έρχεται η Δευτέρα Παρουσία. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν το λέει ταπεινότης μου. Και είναι λάθος αυτό το οποίο πιστεύουν πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλη κλίμακα σήμερα, ακόμα και ιερείς και αρχιερείς, ακόμη και σπουδαίοι και μεγάλοι θεολόγοι, έτσι, ότι μετά τον Αντίχριστο θα αργήσει να έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Αυτό είναι πλάνη των πλανών. Έτσι, όλοι οι Άγιοι μας, όλοι οι Άγιοι μας, δεν υπάρχει ούτε ένας Άγιος που να λέει κάτι διαφορετικό, ούτε ένας. Και η Αγία Γραφή λέει ότι, πώς τον Παύλος, δεν λέει τον Αντίχριστο ποιος θα τον εξαφανίσει, ποιος θα τον βγάλει από τη μέση, ο Κύριός μας, πώς, με ένα φύσημα λέει του στόματός του. Άρα, έτσι δηλαδή λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τον Αντίχριστο θα τον εξαφανίσει η παρουσία λέει του Κυρίου μας, ο οποίος με ένα φύσημα του στόματός του θα το συντρίψει. Άρα λοιπόν, έχουμε πόσες παρουσίες του Χριστού έχουμε, τρεις, τέσσερις, δύο. Η πρώτη που γεννήθηκε και η δεύτερη που θα γίνει η δεύτερη παρουσία του. Δευτέρα παρουσία. Το τέλος του ορατού αυτού του κόσμου. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ο Χριστός με τον ερχομό του, με την έλευσή του θα συντρίψει τον Αντίχριστο. Το ίδιο όμως λένε και όλοι οι Άγιοι, και υπάρχουν όλα τα στοιχεία, έτσι όλα αυτά που σας λέω είναι πάντοτε σίγουρα και απόλυτα και δεν δέχονται καμία αμφισβήτηση, όχι επειδή τα λέει η αναξιότης μου και αμαρτωλότης μου, αλλά επειδή τα λένε οι Άγιοι μας και η Εκκλησία μας και μπορώ ανά πάσα στιγμή έτσι να τα αποδείξουμε και να πούμε και ποιοι Άγιοι τα λένε, αλλά και πού το λένε. Σε ποιο σημείο δηλαδή της γραφής ή της πατρολογίας αναφέρεται αυτό το οποίο λέγουν. Ούτως ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία από ποιους, από τους καλοπροαίρετους, όχι από όλους τους άλλους, γιατί αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να πιστέψουν, αυτοί οι οποίοι είναι κακοπροαίρετοι, αυτοί οι οποίοι είναι όργανα, αυτοί οι οποίοι είναι προδότες της πίστεώς μας, έτσι, αυτοί φυσικά και δεν πρόκειται ποτέ να πιστέψουν και να δεχθούν τίποτα από όλα αυτά. Αλλά μπορούν να τα αναιρέσουν? Δεν μπορούν. Βρέθηκε κανείς να αναιρέσει τίποτα μέχρι σήμερα? Κανείς. Κανείς. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν. Γιατί θα πρέπει να αναιρέσουν εκ βάθρων όλη την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες, την Πατρολογία. Και γι' αυτό δεν δέχονται να κάνουν και δημόσιο διάλογο, γιατί ξέρουν τι τους περιμένει, ξέρουν τι θα εκτεθούν. Και έτσι χρησιμοποιούν τη μέθοδο της παραπληροφόρησης, της συκοφαντίας, της μονομερούς
του μονομερούς της μονομερούς ενημέρωσης κλπ. Κλπ. Ώστε να είναι εκτός ασφαλούς. Έτσι να μην υπάρχει διάλογος. Ή και αν υπάρχει διάλογος να είναι με κάποιους άλλους που να είναι στημένος με ανθρώπους δικούς τους ή με ανθρώπους που ξέρουν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, επανέρχομαι, για να γεννηθεί ο Αντίχριστος πρέπει να έρθει η αποστασία. Ήρθε η αποστασία, φυσικά. Θέλει και ερώτημα. Είναι κανείς εχέφρον χριστιανό σήμερα που δεν βλέπει τι συμβαίνει στο προσκήνιο? Δηλαδή, αγαπητοί μου αδελφοί, πού αλλού να φτάσει ακόμα αυτός ο κόσμος? Σε ποια κατρακύλα άλλη μπορεί να φτάσει αυτή η ανθρωπότητα? Πόσο δηλαδή ο Θεός μπορεί να αφήσει αυτόν τον κόσμο, τα παιδιά του, έτσι, να κατρακυλούν και να ασχημονούν και να παραβαίνουν τις εντολές του και το θέλημά του και να κάνουν όλα αυτά τα έσχη? Πόσο? Θα μείνει κανείς στο τέλος? Κανείς. Αν αφήσει και άλλα χρόνια ο Θεός ζωή στον κόσμο, στη γη, δεν θα μείνει τίποτα στο τέλος. Δεν θα αντέξει κανένας. Γι' αυτό και λέγει ο Χριστός μας ότι θα κολοβωθούν, λέει, οι μέρες οι τελευταίες για τους εκλεκτούς. Αυτοί οι οποίοι, οι εκλεκτοί ποιοι θα είναι? Αυτοί οι οποίοι θα αντέξουν. Δηλαδή κάθε ένας που θα αντέξει θα είναι εκλεκτός? Φυσικά. Αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να αντέξουν από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις μέρες μας, όχι απλώς εκλεκτοί θα είναι, αλλά θα είναι εκλεκτοί των εκλεκτών. Θα είναι οι μεγαλύτεροι Άγιοι και οι μεγαλύτεροι μάρτυρες που πέρασαν ποτέ από τους αιώνες, σύμφωνα με τους Αγίους μας. Πόσο λοιπόν μπορεί να φτάσει και να εξελιχθεί ακόμα αυτή η κατάσταση και αυτός ο κόσμος κλπ. Προς το χειρότερο? Έλεος, τι δεν έχει γίνει? Δηλαδή ο Χριστός κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ο Θεός, που ήταν μία πόλη, δύο πόλεις, ή πέντε πόλεις, ή πεντάπολεις. Οι δύο πόλεις, Σόδωμα και Γόμορα, ήταν στη λεγόμενη πεντάπολης κάτω στα Ιεροσόλυμα. Έτσι, λίγο εκεί που είναι σήμερα, έχει μια θέση εκεί πέρα. Ποιος σας πάει να καθίσει κάποιος? Έχει μια θέση. Περάστε από εδώ. Εκεί λοιπόν που είναι νεκρά θάλασσα, λίγο έξω από τα Ιεροσόλυμα, κοντά στην Ιεριχώ, λίγο έξω από την Ιεριχώ, ήταν η πόλη στο Σοδόμη και τον Γομόρο. Και ο Θεός δεν μπόρεσε να αντέξει άλλο τα έσχη αυτά τα οποία γίνονταν στις πόλεις αυτές. Και ποιο ήταν το μεγαλύτερο έσχος που γινότανε? Αυτό που επικρατεί μέχρι σήμερα, η λέξη που λέγεται σοδομισμός. Τι σημαίνει σοδομισμός? Η ομοφιλοφιλία, η αρσενοκητία. Αυτό λοιπόν είναι η χειρότερη αμαρτία την οποία μπορεί να τελέσει ο άνθρωπος. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο και όσο και σας φαίνεται λόγω του εισπλήσεως εγκεφάλου που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια να περάσει ως κάτι φυσιολογικό, ως μια ιδιαιτερότητα, ως κάτι το οποίο δεν φταίνε αυτοί οι καημένοι που είναι ομοφιλόφιλοι, αλλά είναι κάτι φυσιολογικό, έτσι γεννηθήκανε, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο Χριστός έκανε άντρα και γυναίκα. Έπλασε, λέει ο Θεός, τον Αδάμ και την Εύα. Λέει πουθενά ότι έπλασε ομοφιλόφιλο? Πού το λέει? Και αν το λέει, και αν ήτανε, τότε γιατί κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο φταίγανε λοιπόν οι άνθρωποι? Γιατί να μην φταίνε οι σημερινοί ομοφιλόφιλοι και αρσενοκίτες και ανώμαλοι και να φταίνει τότε στα Σόδωμα και στα Γόμορα? Άρα λοιπόν, με άλλα λόγια, είναι σαν να λέμε ότι δεν ισχύει η γραφή. Ότι δεν ήταν, υπήρξαν ποτέ Σόδωμα και Γόμορα. Έτσι, και δεν κατέστρεψε ποτέ ο Θεός τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ισχύει αυτό? Φυσικά και όχι. Ήτανε αδύνατο των αδυνάτων, έτσι, ο Θεός ο οποίος καταδικάζει την αμαρτία αυτή και στην παλαιά αλλά και στην καινή, με αιώνια κόλαση να δημιουργήσει ανθρώπους τέτοιους. Δεν υπάρχει
ούτε μία στο άπειρο τέτοια περίπτωση, τέτοια εκδοχή. Εκεί λοιπόν κατέστρεψε, για δύο πόλεις τις κατέστρεψε. Τώρα η αμαρτία αυτή έχει γίνει παγκόσμια. Δεν υπάρχει τόπος, δεν υπάρχει χώρα, δεν υπάρχει κράτος που δεν υπάρχουν και δεν, όχι κρυφά πλέον, αλλά δημόσια, φανερά. Δημόσια, φανερά. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει τη μεγάλη πνευματική πτώση και κατάπτωση των ανθρώπων. Άνθρωπος, λέει η Αγία Γραφή, εν τιμήν ον, εν τιμή, συγγνώμη, όχι εν τιμήν, εν τιμή, δοτική, εν τιμή ον, ου συνήκε. Αλλά παρασυνευλήθη τη στήνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ενώ, λέει, ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό εν τιμή, κατ' εικόνα αυτού, δεν το εκτίμησε ο άνθρωπος, αλλά έφτασε στο σημείο να γίνει ένα με τα χτίνη και να ομοιωθεί με τα χτίνη. Και αν το ψάξετε, ακόμα και τα χτίνη, ακόμα και τα χτίνη δεν πάνε μεταξύ τους τα αρσενικά με τα αρσενικά, ούτε τα θηλυκά με τα θηλυκά. Ακόμα και τα χτίνη. Όχι τα εκπαιδευμένα χτίνη που φέρουν κάποιοι, οι οποίοι τα παίρνουν, γιατί το χτίνος είναι χτίνος, δεν έχει λογική. Παίρνεις το σκύλο, τον εκπαιδεύεις. Όπως τον εκπαιδεύσεις, θα σου βγει με την εκπαίδευση. Άλλοι που το εκπαιδεύσεις να κάνει αυτές τις ανήθικες πράξεις και λοιπά, για το σκυλί. Το σκυλί δεν έχει νου, δεν έχει λογική, δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε ζει μετά θάνατο, όπως ζει ο άνθρωπος και λοιπά. Έτσι. Πεθαίνει, ψοφάει, εξαφανίζεται. Όπως και όλα τα ζώα και λοιπά. Αλλά αν πάρεις λοιπόν τα ζώα και τα εκπαιδεύσεις, μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα. Πριν την εποχή μας λοιπόν που φτάσαμε σε αυτήν την ανομαλία, σε παλαιότερες εποχές, πριν 30, 40, 50 χρόνια ή το 19ο, τον 17ο κλπ, υπήρχαν τέτοιες αναφορές? Καμία. Ακόμα και τα ζώα δεν έκαναν ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι στη φύση τους. Γιατί δεν τα... Ποια είναι η φύση των ζώων? Αυτή που τους έδωσε ο Θεός. Τους έδωσε τέτοιο πράγμα ο Θεός? Φυσικά και όχι. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε αυτή την κατάσταση να γενικεύεται και συνέβη αυτό το οποίο είχε προφητεύσει ο Άγιος Νείλος, ο Αγιορείτης και ο Μυρούπης. Τι λέγει λοιπόν ο Άγιος Νείλος? Ότι λένε πολλοί, κάνω μια σύντομη παρένθεση, λένε πολλοί ότι κανείς δεν ορίζει από τους Αγίους μας ημερομηνίες. Δεν υπάρχει αναλυθέστερον τούτο. Δεν υπάρχει. Το έχω πει, το έχω γράψει, ισότιμοι ακουόντων. Τι το λέμε, τι το ξαναλέμε, τι το γράφουμε, αυτοί συνεχίζουν να λένε οι Άγιοι μας δεν ορίζουν ημερομηνίες, δεν ασχολούνται με χρόνους και καιρούς κλπ. Και όπως θα έχετε δει όσοι έχετε διαβάσει τα βιβλία ταπεινότητός μου, ένα σωρό κατεβατά από Αγίους που μιλάνε μέσα και για ημέρα και για ώρα και για χρόνους και για αιώνες κλπ. Τώρα με συγκεκριμένες παραπομπές, έτσι, στο τάδε σημείο, στο τάδε βιβλίο, στη τάδε σελίδα. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Νείλος, σαν μια απόδειξη, μετά το 1900, τι είναι το 1900, κουκιά ή φασόλια? Ημερομηνία δεν είναι, χρονολογία δεν είναι? Εγώ τι λέω, πατήρ Μάξιμος, ο Άγιος Νείλος τι λέει? Μετά το 1900 έτος, βαδίζοντες, πηγαίνοντες προς τον μεσασμό του 8ου αιώνα. Ποιος είναι ο 8ος αιώνας? Η 8η χιλιοτηρίδα. Έτσι. Ποιος είναι ο μεσασμός της 8ης χιλιοτηρίδος? Το 1992 προς 93. Τότε λοιπόν, βαδίζοντας προς τον μεσασμό του 8ου αιώνα, το 1993 από το 1900, άρχεται, θα αρχίσει ο κόσμος του καιρού εκείνου, μιλάει τον 19ο αιώνα ο Άγιος Νείλος, να γίνεται, λέει, αγνώριστος. Δεν θα γνωρίζονται. Πηγαίνετε πίσω, η μεγαλύτερη, όχι τα νέα παιδιά, έτσι μέχρι ηλικία 20, 25 κλπ, 30, έτσι από 30 και πάνω, όσοι είστε από 30 και πάνω, εγώ είμαι από 50 και πάνω, 53 κλπ, πηγαίνετε πίσω στην εποχή σας. Θυμάστε εσείς ποτέ τις μανάδες σας ή τις γυναίκες εποχής εκείνης να ντύνονται όπως ντύνονται οι σημερινές γυναίκες? Θυμάστε να βάφονται όπως βαφότανε οι σημερινές γυναίκες? Και σήμερα οι γυναίκες ντύνονται
σαν τι, συγγνώμη που θα το πω. Και βάφονται και στο λέω συγγνώμη, έτσι. Με όλη την αγάπη και το σεβασμό. Αλλά αυτή είναι πραγματικότητα και αν το σκεφτείτε θα δείτε. Πώς δίνονται οι γυναίκες σήμερα, σαν πόρνες. Πώς δίνονταν οι πόρνες παλαιότερα, έτσι δίνονται σήμερα όλες οι γυναίκες. Το βλέπει κανείς. Το νιώθει κανείς. Το συναισθάνεται κανείς. Όχι. Γιατί. Γιατί έχει παγιωθεί πλέον. Έχει γίνει πλέον συνήθεια. Είναι κάτι συνηθισμένο πλέον. Όλες οι γυναίκες δίνονται έτσι. Όλες οι γυναίκες δίνονται. Τι δίνονται. Δίνονται δηλαδή με αυτά που φοράνε κλπ. Έτσι δε. Το κομπινεζόν το παλιό που φορούσαν οι γυναίκες μέσα στο σπίτι το βράδυ που κοιμόντουσαν είναι σήμερα καθημερινό ένδυμα δημόσιο που το φοράνε όλες οι γυναίκες. Και έχει παλαιράσει με μήνυ. Άλλα εσύ κλπ. Προσώπου την εθνική επένδυση. Αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι πλέον οι άνθρωποι έχουν χάσει το κριτήριο, την πηξίδα τους, την αίσθηση του ορθού και του σωστού και αυτό που θέλει ο Θεός. Και τα έχουν κάνει όλα ένα, φίρδι, μίγδι. Τι λέγει λοιπόν ο Άγιος Νύλος, συνεχίζει. Άρχεται ο κόσμος του καιρού εκείνου να γίνεται αγνώριστος. Δια της ενδυμασίας των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Γυναίκες λέει, δεν θα αναγνωρίζονται από τους άντρες δια της ανεσχύτων ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής. Αυτό που βλέπουμε στις μέρες μας. Βλέπεις ένα και δεν ξέρεις, άντρες είναι, γυναίκα είναι. Μέχρι και φούστες φορές είναι πλέον οι άντρες. Επίσημα, έτσι, μέσω του ρουβά και οποιοδήποτε άλλο κλπ. Τότε λέει οι ιερείς, πότε τότε, αόριστα, σου είπε, 1900 προς 1992, στο είπε πότε. Τότε λέει οι ιερείς θα είναι άνδρες, κενόδοξοι, φιλόδοξοι, αλαζόνες, υπερήφανοι, μη γνωρίζοντες παντελώς την δεξιά νοδόν από την αριστερά. Αυτό που βλέπουμε σε μέρες μας. Ρωτάς έναν παπά, έναν ιερέα για ένα θέμα κλπ. Και δεν ξέρω να σου απαντήσει. Ή σου λέει άλλα τ' άλλο. Ή σου λέει τη λάθος ερμηνεία, τη λάθος θέση κλπ. Και όλα αυτά λέει γιατί θα γίνονται και άλλα πολλά ο Άγιος Νύλος. Διότι λέει επίκειται η έλευση του Αντιχρίστου. Γιατί λέει έρχεται και επίκειται να έρθει ο Αντίχριστος. Άρα πότε θα έρθει ο Αντίχριστος σύμφωνα με τον Άγιο Νύλο? Το πολύ μέχρι το 1992. Το 1900 μέχρι το 1992. Μπορεί να μην το προσδιορίζει επακριβώς, αλλά στο λέει όμως. Σου δίνει ένα περιθώριο, πώς το ξέρει, αφού ουδείς γνωρίζει, αφού ουδείς γνωρίζει. Τι κάνει εδώ άλλο, δεν ορίζει, δεν λέει 90 με 92 εκεί μέσα θα γεννηθεί, πώς το ξέρεις βρε άνθρωπε του Θεού. Αφού το Ευαγγέλιο ουδείς γνωρίζει, έτσι δεν λέει. Εσύ πώς το ξέρεις. Να που το ξέρει όμως. Γιατί ουσιαστικά, όπως έχουμε πει, δεν σημαίνει το ουδείς γνωρίζει όπως έχουμε αναλύσει και έχουμε γράψει στα βιβλία μας μέσα. Έτσι για να κλείνω σιγά σιγά και να μην σας πάρω άλλο χρόνο από τον διάλογο, γιατί πιο πολύ με ενδιαφέρει σήμερα όχι να σας κάνω μια ομιλία όσο επικοδομητική να είναι και ωφέλιμη κλπ. Αλλά να κάνουμε ένα διάλογο και να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία σας απασχολούν και σας προβληματίζουν ή σας έχουν έτσι δημιουργήσει κάποιες αφιβολίες κλπ. Θα κλείσω σιγά σιγά αυτή την εισαγωγή της ταπεινότητός μου. Και όλα αυτά λοιπόν θα γίνει διότι επίκειται η έλευση στον Αντιχρίστου. Και αλίμονο λέει τότε εις τους εν το κόσμο ευρισκομένους χριστιανούς. Αλίμονο. Γιατί λέει από πουθενά δεν θα βλέπουν φως επιγνώσεως. Πουθενά. Υπάρχει άλλο σήμερα, εκτός από την ταπεινότητά μου, που να λέει ότι έρχεται το τέλος του κόσμου και μάλιστα συγκεκριμένη ημερομηνία. Πουδείς. Να λοιπόν το πουθενά. Πουθενά. Και προσέξτε, εμείς στο Άγιον Όρος, όπως ξέρετε, ταπεινότητες μου, έζησε για 10 περίπου χρόνια στο Άγιον Όρος. Από το 87 μέχρι και το 97. Το 93 βέβαια και δεύτερη, άρχισα να βγαίνω, γιατί το 93 ιδρύσαμε τον Άγιο Κοσμά τον Εντολό, άρχισα τις περιοδίες σε όλη την Ελλάδα κλπ.
Προχθές άκουγα, κάνω μια σύντομη παρένθεση, άκουγα μια ομιλία που ανέβασε ο αγαπητός μας αδερφός εδώ, ο Βασίλειος, ο οποίος είναι ένα παιδί θαύμα, έτσι μάλαμα. Έχει υλικό, το οποίο δεν το έχω ούτε εγώ ο ίδιος. Ούτε εγώ ο ίδιος δεν το έχω. Πριν καιρό ανέβασε στο διαδίκτυο μια εκδήλωση που είχαμε κάνει το 94-95 κλπ. Την οποία δεν την είχα ούτε και εγώ και άλλα πολλά. Και τώρα προχθές βλέπω άλλη μια εκδήλωση που είχαμε κάνει το 96 στο King Minos, έτσι, που είχαμε κάνει τότε μια σύναξη μεταξύ νεομερολογητών και παλαιομερολογητών για να κάνουμε μια βάση, έναν πυρήνα για να ενώσουμε το νέο με το παλιό, έτσι, και να γίνουμε αυτοί οι οποίοι είναι ορθόδοξοι και καλοπροαίρετοι, έτσι, δηλαδή να γίνει μια προσπάθεια στη βάση μεταξύ κληρικών και μοναχών πρώτα και λαϊκών κλπ. Άνθρωποι που ήταν, δεν είχαν μαζευτεί τότε άγνωστα στα πρόσωπα, ούτε και κάποιοι οποίοι δεν εκπροσωπούσαν κάποιον φορείς σημαντικούς κλπ. Και εκεί λοιπόν μέσα, σε ανύποπτο χρόνο το 96, όσοι μπαίνετε στο διαδίκτυο, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας στο YouTube, έτσι στο Πατροκοσμά, και να ψάξετε να δείτε King Minos για... Ποιο ήταν η αλλαγή του Πασχαλίου. Για την αλλαγή του Πασχαλίου. Και εκεί μέσα την ώρα που μιλάω, εγώ μιλάω ένα δεκάλεπτο. Μίλησαν κι άλλοι πολλοί. Ο Πατέρ Νεκτάριος ήταν μέσα κλπ. Και άλλοι. Εκεί λοιπόν που μιλούσα, λέω μέσα σαν ύποπτο χρόνο, το 96, ζούμε λέω στην εποχή του Αντεχρίστου. Για μένα λέω το 96. Ο Αντίχριστος γεννήθηκε. Το 96 το έλεγα. Από το 96. Πέρασαν 10 χρόνια, φτάσαμε στο 2006 για να πω ότι πράγματι ο Αντίχριστος γεννήθηκε και μάλιστα τότε. Και δεν θυμάμαι να το έχω πει και αλλού. Δηλαδή δεν ήταν κάτι. Είχα βέβαια πάντοτε την αίσθηση ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε, αλλά δεν μπορούσα να το αποδείξω. Είχα την αίσθηση με αυτά που έβλεπα και που γνώριζα και που περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Έτσι δεν είναι το ίδιο, δεν έχει την ίδια, επιτρέψτε μου, αντιληπτική ικανότητα και την ίδια κριτική ικανότητα ένας καθηγητής πανεπιστημίου με ένα παιδί του δημοτικού. Διαφορετικά κρίνει το ένα και βλέπει το ένα και διαφορετικά κρίνει και βλέπει τα πράγματα ο άλλος. Την εποχή λοιπόν εκείνη που διάβαζα πάρα πολύ και μελετούσα πάρα πολύ, τα είχα όλα πρόσφατα και στο μυαλό μέσα, έβλεπα ότι αυτά που συμβαίνουν στην οικουμένη δεν είναι φυσιολογικά. Δεν είναι ορθόδοξα. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Έτσι. Προφητεία του Δανιήλ. Θα αλλοιώσει καιρούς και νόμους. Στην εποχή του Αντιχρίστου. Χρήστο, δεν χρειάζεται να το εκπονήσω. Θα αλλοιώσει καιρούς και νόμους. Και πράγματι αλλοιώθηκαν πάρα πολλά λοιπόν μέσα στον αιώνα, τον 20ο αιώνα κλπ. Έτσι λοιπόν υπάρχει κανείς που να λέει ότι ήρθε ο Αντίχριστος, γεννήθηκε ο Αντίχριστος, έντε δεύτερα παρουσία. Κανείς. Και όπως λέγαμε, σας έλεγα, στο Άγιον Όρος λοιπόν που έλεγα, σας λέγαμε το εξής. Ο κύριος Φουρτούνας θα το θυμάται, το έχουμε ξανασυζητήσει. Η πλάνη λέει, προσέξτε κάτι, πώς από το ανάποδο μπορεί να φτάσει κανείς στο το αντίθετο, να φτάσει στο σωστό κλπ. Η πλάνη λέει κολλάει ως ίσκα. Τι είναι ίσκα? Είναι ένα μικρό, ορίστε. Είναι ένα παράσιτο που βγαίνει πάνω σε ένα δέντρο. Λεύτερο. Δεν θυμάμαι το δέντρο ποιο είναι. Βελανιδιά. Βελανιδιά είναι. Φυτό είναι. Ορίστε. Φυτό είναι. Για να δείτε το τσακμό έχει παλιά. Ναι, ναι, ανάβει πολύ εύκολη φωτιά. Με την ίσκα αυτή, το όχι, δεν είναι σε δέντρο η ίσκα. Η ίσκα βγαίνει από δέντρο, είναι παράσιτο ενός δέντρου. Δεν θυμάμαι το δέντρο ποιο είναι. Και από αυτό, όπως είπε... Δίκητας. Ναι. Από αυτό λοιπόν, αυτή η ίσκα παίρνει πολύ εύκολα φωτιά. Πάρα πολύ εύκολα φωτιά. Και λέγανε πως το Άγιον Όρος, από αυτό το παράδειγμα, ότι η πλάνη λέει κολλάει σαν την ίσκα, δηλαδή όπως παίρνει τόσο εύκολα φωτιά η ίσκα, έτσι κολλάει και η πλάνη. Και το βλέπουμε στην πράξη. Πόσοι και πόσοι
δεν ακολούθησαν τους πλανημένους αιρετικούς. Πόσοι. Πόσοι. Πόσοι δεν ακολούθησαν τον Άριο. Τι ήταν ο Άριος. Πλανημένος, δεν είναι αιρετικός, δεν ήταν. Πώς δεν τον ακολούθησαν και πόσοι δεχάθηκαν εξαιτίας του Αρίου. Πώς εξαιτίας του Μακεδονίου. Πώς εξαιτίας των Οικονομάχων. Πώς εξαιτίας του Διόσκορου. Πώς εξαιτίας του Πάπα. Πόσους δεν πήρε συμπαρέσυρο ο Πάπας. Πόσοι δεν συμπαρέσυρε ο Λούθυρος. Πόσοι. Βρέθηκε ανά τους αιώνες αιρετικός και πλανεμένος που δεν πήρε μαζί του, δεν βοήθησε ο διάβολος να πάρει μαζί του χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους. Και παπάδες και δεσποτάδες κλπ. Πόσοι πλανεμένοι σήμερα στην εποχή μας δεν έχουν πάρει μαζί τους ένα σωρό παπάδες και αρχιερείς. Πόσοι. Ποιον να πρωτονομάσω. Ποιον. Μα από έναν που τον ξέρετε όλοι, ο Λιακόπουλος. Δεν έχει πάρει μαζί του παπάδες και δεσποτάδες. Κάθε λίγο και λιγάκι δεν βγάζει βιβλία ιερέων κλπ. Και γεροντάδων με ονόματα κλπ. Πώς τους συμπαρέσυρε μαζί του. Γιατί είναι πλάνη. Και ελάτε τώρα στην αναξιότητά μου. Βρείτε μου έναν ιερέα, έναν μοναχό που με ακολούθησε. Ένα. Βρείτε μου. Υπάρχει. Ρε παιδιά, για σταθείτε. Πλανεμένος εγώ, κακόδοξος εγώ, αιρετικός εγώ, πηγαίνητο. Και ο διάβολος δεν άφησε κανέναν ιερέα, αρχιερέα, μοναχό να με πιστέψει και να με ακολουθήσει. Τι άλλο πιο χαρούμενο και ευχάριστο για τον διάβολο να φούντανε αυτή την πλάνη, την κακοδοξία και να βάλει τους πάντες που λέει ο λόγος να με ακολουθήσουν. Τι άλλο θα ήθελε. Χαρά σε Ευαγγέλια θα έκανε ο διάβολος. Δεν σας κόβει λοιπόν γιατί ούτε ένας δεν με ακολούθησε, ούτε ένας. Πού είναι η πλάνη μου. Πού είναι. Αφού είμαι πλανημένος, ο διάβολος δεν θα βοηθούσε να με ακολουθήσουν κόσμος και ιερείς να γίνει πιο μεγάλη πλάνη. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Μόνο από εδώ, μα μόνο από εδώ, για μένα δεν υπάρχει καμία μεγαλύτερη απόδειξη ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Μεγαλύτερο επιχείρημα. Πούντος. Ούτε ένας. Πού, δεν βγήκα χθες. Το 2006 έχουν περάσει 7 χρόνια. 7 χρόνια ένας. Δεν μπόρεσε ο διάβολος να κάνει έναν ιερέα μοναχό να βγει και να με πιστέψει και να με ακολουθήσει και να βγει να πει ναι, έχει δίκιο ο Πάτερ Μάξιμος για να πάρει και άλλο κόσμο κοντά του. Κανένας. Άρα τι βγαίνει από εδώ το συμπέρασμα. Ότι είναι αλήθεια. Γιατί αν δεν ήταν αλήθεια και ήταν πλάνη όλα αυτά που έλεγα και κακοδοξίες και παραμύθια, όχι έναν θα έβγαζε ο διάβολος, όχι δύο, όχι τρεις, αμέτρητους. Αμέτρητους. Δεν έβγαλε λοιπόν ούτε ένα. Ούτε έναν κληρικό, ούτε έναν ιερέα, ούτε έναν αρχιερέα, ούτε έναν μοναχό. Εγώ δεν χρειάζομαι μεγαλύτερη απόδειξη. Εάν χρειάζεται εσείς, αμέσως στη συνέχεια θα σας δώσω το λόγο, μπορείτε να μου απευθύνετε οποιοδήποτε ερώτημα και ένσταση. Για μένα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει καμία μα καμία αμφιβολία ότι είμαστε στο τέλος του κόσμου. Καμία αμφιβολία. Θέλετε να το πιστέψετε, πιστέψτε το. Και να προσαρμόσετε τη ζωή σας όπως πρέπει. Γιατί πάλι το να το πιστέψετε, υπάρχουν αρκετοί από εσάς που σας ξέρω, που πιστεύετε αυτό που λέω. Έτσι, και προσπαθείτε. Υπάρχουν και άλλοι όμως πάλι που μπορεί να μείνει εδώ σήμερα κλπ. Οι οποίοι πιστεύουν με λαϊκή εννοώ, έτσι. Πιστεύουν με, αλλά συνεχίζουν τη ζωή τους όπως την συνέχιζαν πριν. Όπως την έκαναν πριν. Τι νόημα έχει. Έχει κανένα νόημα. Ωραία, ξέρουμε ότι έρχεται το τέλος. Και τι κάνουμε. Ορίστε. Ξέρουμε ότι έρχεται το τέλος. Και τι κάνουμε. Τίποτα. Πώς θα προετοιμαστούμε για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στους πνευματικούς αγώνες που έρχονται, που θα χρειαστεί να μαρτυρήσουμε για τον Χριστό. Πώς θα μαρτυρήσουμε. Τρώγοντας και πίνοντας και αναπαυμόμενοι και περνώντας τη ζωή μας
με ευμάρεια και με πλούσια αγαθά και λοιπά και με καλοζώια, δεν γίνεται. Θα πρέπει όσοι τουλάχιστον το πιστεύουν πραγματικά ή όσοι είναι καλοπροαίρετοι και έχουν κάποιες διαφωνίες, κάποιες αμφιβολίες, ευκαιρία σήμερα να τις συζητήσουμε και να αποδείξουμε ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως κάποιοι πιστεύουν και νομίζουν κλπ. Στη συνέχεια, αν είναι καλοπροαίρετοι, θα πρέπει να πιστέψουν και να αρχίσουν να προετοιμάζονται για αυτή την εξέλιξη και αυτά τα γεγονότα. Είναι όσο σίγουροι είσαστε ότι βρίσκετε αυτή τη στιγμή εδώ απέναντί μου και με ακούτε και με βλέπετε. Υπάρχει κανείς που αμφιβάλλεται αυτή τη στιγμή, με βλέπει και με ακούει? Ούτε ένας. Άλλο τόσο βέβαιος εγώ και σίγουρος είμαι ότι έτσι είναι τα πράγματα και θα τα δείτε, ήδη τα βλέπετε περισσότερο, θα τα δείτε μπροστά σας σύντομα να εξελίσσονται και τότε θα είναι πάρα μα πάρα πολύ αργά για τους περισσότερους. Έτσι, για πολλούς και δια πολλούς λόγους που θα μας δοθεί ευκαιρία να τους πούμε στη συνέχεια με τα ερωτήματα τα οποία θα θέσετε. Θα ήθελα λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, κυρίες και κύριοι, να προσέξετε πάρα πολύ, να βάλετε σαν πρώτιστο μέλημά σας την αλήθεια του Θεού, τη σωτηρία της ψυχής σας, ούτως ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε, να σας φωτίσει ο Θεός, γιατί έναν άνθρωπο ο οποίος, εμένα μπορείτε να με κοροϊδέψετε οποιονδήποτε άλλο πνευματικό ή οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, ο Θεό μου δεν μπορεί κανείς να τον κοροϊδέψει. Ξέρει ο καθένας μας πως σκέφτεται, πως τι προθέσεις έχει, αν τον αγαπάει, αν δεν τον αγαπάει, αν έχει την αλήθεια, αν θέλει την αλήθεια, δεν θέλει την αλήθεια, αν θέλει να σωθεί, δεν θέλει να σωθεί. Και μην νομίζετε ότι επειδή λένε ορισμένοι, μα εγώ πιστεύω στον Θεό, εγώ θέλω να σωθώ, εγώ έτσι, εγώ αλλιώς, εγώ παραλλιώς, τι εγώ δεν θέλω να σωθώ. Υπάρχουν και σήμερα κληρικοί που κάνουν κάποιες παραβάσεις, που κάνουν κάποιες προδοσίες πιστεώς μας και άμα τους πεις τίποτα, σου λένε τι, δηλαδή εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα που είμαι ιερέας, αρχιερέας, αρχιεπίσκοπος, πατριάρχης. Δηλαδή εσύ θέλεις να σωθείς, αλλά εγώ δεν θέλω να σωθώ. Και είναι ένα λογικό επιχείρημα, το οποίο τον άλλο σου λέει, τι να πω τώρα, ότι δεν θέλει να σωθεί αυτός, ότι δεν τον ενδιαφέρει, αλήθεια. Λογικό είναι. Και όμως αυτό είναι καραμέλα, την οποία το χρησιμοποιούσαν να τους αιώνες ο διάβολος πάντοτε. Και αν πάτε σε οποιαδήποτε αίρεση, και βρείτε ένα διάλογο μεταξύ ενός που αγωνιζόταν ενάντια στην αίρεση, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητήου. Έτσι, εκτός αιώνας, με 7ο αιώνα, που συζητούσε με τους πατριάρχες, τους αυτοκράτορες κλπ, που όλοι αυτοί, όλα τα πατριαρχία πίστευαν ότι είχαν την αλήθεια κλπ και χρησιμοποιούσαν και συζητούσαν με τον Άγιο Μάξιμο. Κάποια στιγμή θα δείτε να λένε, δηλαδή εσύ ξέρεις καλύτερα από εμάς, εσύ είσαι μοναχός. Εμείς είμαστε αρχιερείς, είμαστε πατριάρχες, είμαστε αυτοκράτορες, είμαστε αξιωματικοί κλπ. Δεν ξέρω εμείς και ξέρεις εσύ. Δηλαδή εσύ θέλεις να σωθείς, εμείς δεν θέλουμε να σωθούμε. Επικονομαχίες, τα ίδια. Με διάλογο πάλι. Δηλαδή εσύ θέλεις να σωθείς, λέγανε στον Άγιο Στέφανο τον νέο, τον πρωτομάρτυρα, τον που τους συνέτρεψαν το κεφάλι οικονομάχη, επικονομαχίας. Κάποια στιγμή όταν συνελάβαναν πάρα πολλούς ορθοδόξους μοναχούς για να τους πείσουν και ιερείς για να τους πείσουν να μην προσκυνάνε τις εικόνες, πατριάρχες, έτσι. Κάποια στιγμή συνέλαβε και τον Άγιο Στέφανο, αφού τον έκλεισαν στη φυλακή, του κάναν βασανιστήρα, τον φέραν μπροστά στον αυτοκράτορα και στον πατριάρχη και άρχισαν τον διάλογο. Προσπάθησαν να τον πείσουν. Και του είχαν βάλει μια εικόνα κάτω και του λέει πάνε τη, για να γλιτώσεις. Λέει, εγώ να πατήσω την εικόνα του Χριστού μου. Να πεθάνω καλύτερα, έλεγε ο Άγιος Στέφανος. Αυτοί επιμένανε. Λέει, με συγχωρείτε κάποια στιγμή. Δώστε μου, λέει, ένα νόμισμα. Βγάζει ένας ένα νόμισμα, του δίνει. Τα νομίσματα εκείνες τις εποχές, ιδιαίτερα επί αυτοκρατορίας, Βυζαντινές αυτοκρατορίες, είχαν όλες, όλα τα νομίσματα πάνω, την κεφαλή ποιού. Το βάζει κάτω, με το επάνω μέρος της κεφαλής του αυτοκράτορα, και αρχίζει λοιπόν και το πατάει.
γίνανε πυρ και μανία όλοι. Από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους πέσανε πάνω τον φάνε. Τι κάνεις εκεί, κακόγερε κλπ. Του λέγανε χίλια δύο πράγματα, δεν τρέπεσαι έτσι, αλλιώς δεν σέβεσαι τον βασιλέα σου, τον αυτοκράτορα, ντροπή σου, έσχος, είσαι και χριστιανός κλπ. Και εκείνος απαθής καθόταν και τους κοίταγε. Μπράβο, του λέει. Για ένα νόμισμα, για μια εικόνα ενός γήινου αυτοκράτορα βασιλιά, σας πείραξε και σας στεναχώρησε και γίνατε έξω φρένων και καλώς γίνατε έξω φρένων. Και εμένα λέει, τότε πού με βάζετε να πατήσω, λέει, την εικόνα του ενός και μοναδικού αυτοκράτορα και βασιλέα. Πιστήκανε. Τίποτα. Σκυλιάσανε, πήραν ό,τι βρήκανε μπροστά τους, μετά από αυτό γιατί ξεφτυλιστήκανε πλέον, εκτεθήκανε, πήραν ό,τι βρήκανε μπροστά τους και κάτι καντρώνει κλπ. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, του ανοίξαν το κεφάλι, πετάχτηκαν έξω τα μυαλά του Αγίου Στεφάνου, και έτσι άφησε την τελευταία του πνοή. Άγιος Στέφανος, ο νέος, ο Σίο Μάρτης, έτσι, επί εποχής οικονομαχίας. Η μνήμη του νομίζω τιμάται 27 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, 27-28 Νοεμβρίου. Και του λέγανε λίγο πριν, αυτό, δηλαδή εμείς, εσύ θέλεις να σωθείς και δεν κάνεις αυτά που σου λέμε και εμείς δεν θέλουμε να σωθούμε. Το ίδιο. Παραμύθι, την ίδια καραμέλα, ο διάβολος των αιώνες. Δεν έχει σχέση λοιπόν. Από τη στιγμή που παραβαίνει το θέλημα του Θεού και τις εντολές του Θεού, δεν πανάσαι παπάς, δεν πανάσαι αρχιεπίσκοπος, δεν πανάσαι πατριάρχης. Προφανώς δεν θέλεις να σωθείς. Γι' αυτό και δεν τηρείς τις εντολές του Θεού. Ποιος θα τολμούσε να πειράξει γιώτα και κεραία από τον νόμο του Θεού, από το Ευαγγέλιο του Θεού. Τι είπε ο Χριστός μας, όποιος λέει, όποιος τολμήσει να πειράξει ένα γιώτα, λέει, από το Ευαγγέλιο μου, από τον νόμο μου, ένα γιώτα, κεραία, αυτός λέει που θα το κάνει αυτό, κληθήσετε ελάχιστος εις την βασιλεία του ουρανού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα μείνει απ' έξω. Δεν θα θεωρηθεί άξιος για να εισέλθει. Έτσι, αυτό εξηγούνε οι Άγιοι όλοι. Αυτό λένε, όταν κληθήσετε ελάχιστος, σημαίνει δεν θα εισέλθει στην βασιλεία του ουρανού, θα πάει στην αιώνια κόλαση. Εδώ έκλεισα την εισαγωγή μου, θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα. Θέλω όμως πιο πολύ, όπως σας είπα, να κάνουμε συζήτηση και διάλογο σήμερα. Πείτε, επαναλαμβάνω, ρωτήστε με ό,τι θέλετε, ό,τι σας απασχολεί, ό,τι αμφιβολία έχετε και σας βασανίζει, ό,τι έχετε ακούσει και το οποίο σας δημιούργησε κάποια αμφιβολία. Και εγώ, με τη βοήθεια του Θεού, εν το μέτρο των δυνατοτήτων μου, θα προσπαθήσω να σας απαντήσω και να σας δώσω, να σας λύσω αυτή την απορία, αυτή την αμφιβολία. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με διάφορα ερωτήματα και οτιδήποτε άλλο θέλει ο καθένας. Ενστάσεις κλπ. Σας ακούω. Λίγο δυνατά για να ακούνε όλοι. Ναι, θα σας πω εγώ. Ρωτάει η αδερφή εδώ ότι ακούστηκε ότι θα βγουν οι βιομετρικές ταυτότητες και ήθελε την άποψή μου. Ναι. Ξεκινάνε από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, πάτε. Ξεκινάνε από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Λοιπόν, το έχω μάθει και εγώ, το έχω ακούσει, το έχω διαβάσει κάπου κλπ. Δεν μπορώ να ξέρω εάν και πότε θα γίνει πράξη, έτσι. Διότι όπως γνωρίζουμε και όπως έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα, αυτοί δουλεύουν, οι σκοτεινές δυνάμεις και τα όργανα του Χριστού δουλεύουν με μέθοδο και με σύστημα. Και πολλές φορές πετάνε και πυροτεχνήματα για να δούνε αντιδράσεις, για να βολιδοσκοπήσουν κλπ. Και για να δημιουργήσουν σύγχυση, θόρυβο ή και εφησυχασμό. Γιατί όταν θα σου πούνε ότι, παράδειγμα, βγαίνουν οι βιομετρικές ταυτότητες,
Στο λέγανε παράδειγμα το 2010 και δεν βγήκανε. Στο λέγανε το 2011 και δεν βγήκανε. Στο λέγανε το 2012 και δεν βγήκανε. Το 2013 και δεν βγήκανε. Α, άμα σου πούνε το 2014, τι θα πει ο κόσμος. Έλα μου ρε τώρα. Από το 10 το λένε και δεν βγήκανε. Ε, τώρα θα βγούνε. Και φυσικάζει λοιπόν. Και εκεί που κοιμάται ο άλλος, θα το κάνουν πράξη. Αργά ή γρήγορα. Ναι. Και αυτό, εντάξει, είναι ένα σημαντικό στοιχείο, αλλά και αυτό δεν λέει τίποτα. Την έγκριση την πήρε. Αλλά και ταυτότητα στο 86 ψηφίστηκαν με προεδρικό διάταγμα. Βγήκε προεδρικό διάταγμα που έλεγε ότι οι ταυτότητες θα αλλάξουν το 86 και θα γίνουν ηλεκτρονικές. Έγιναν. Δεν έγιναν. Τότε υπήρχε αντίδραση όμως. Υπήρχε αντίδραση, ακριβώς. Τώρα δεν υπάρχει. Έτσι. Και αυτή η αντίδραση η οποία πιθανόν να υπάρχει ή να υπάρξει, έτσι, είναι τόσο μικρή, τόσο ασήμαντη και με λάθος κατευθυνόμενους ανθρώπους ή ανθρώπους οι οποίοι κατευθύνουν και οδηγούν αυτές τις αντιδράσεις, που δυστυχώς δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα, αλλά και συνολική πλέον διαμαρτυρία να γίνει, καθολική και συλλογική διαμαρτυρία να γίνει, δηλαδή ακόμα και αν ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος πλέον τώρα, τώρα είναι πλέον αργά. Δηλαδή είναι τι, σαν τι είναι αυτό το πράγμα, ακόμα και αν ξεσηκωθεί τώρα όλη η ανθρωπότητα και όλη η Ελλάδα παράδειγμα. Είναι σαν να βάζει κάποιος μια φωτιά έξω στην αποθήκη σου και να σε ενημερώνει κάποιος, να σου λέει κοίταξε κάτι, σου βάλανε μια φωτιά έξω από την αποθήκη σου, η οποία αυτή η φωτιά θα κάψει την αποθήκη σου και σιγά σιγά μετά θα πάει, θα κάψει και το σπίτι σου. Και εσύ να μην δίνει σημασία. Να έρχεται μετά από λίγο να σου λέει η φωτιά εξαπλώνεται. Σβήστηνε και εσύ να μην κάνεις τίποτα. Λίγο αργότερα, δεν βλέπεις τη φωτιά, σε κάψεις, δεν κάνεις τίποτα. Αρχίζει και λαμπαδιάζει η αποθήκη, δεν κάνεις τίποτα. Αρχίζει και παίρνει το πρώτο σημείο του σπιτιού σου, δεν κάνεις τίποτα. Αρχίζει και εξαπλώνεται η φωτιά στο σπίτι σου και δεν κάνεις τίποτα. Και αφού έχει λαμπαδιάσει όλο το σπίτι σου, μετά κινητοποιείς και παίρνεις τηλέφωνο την πυροσβεστική να σου έρθει, φωνάζεις βοήθεια τις γειτόνες και τους γείτονες, μαζεύεις τα νερά και τα λάσια κλπ. Για να τη σβήσεις. Σβήνεται η φωτιά τότε. Δεν σβήνεται. Το ίδιο είναι και τώρα. Τώρα πλέον τι να σβήσεις. Σε αυτή τη φάση ακριβώς είναι η Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Σε αυτή τη φάση ακριβώς όχι η Ελλάδα. Σε αυτή τη φάση είναι όλος ο πλανήτης. Έχει λαμπαδιάσει όλος ο πλανήτης. Τυχαία νομίζετε βγάλανε το Firefox. Ποιο είναι το σύμβολο του Firefox. Είναι η Αλεπού που έχει αγκαλιάσει όλο τον πλανήτη. Με τη φωτιά. Γιατί το βγάλε έτσι για πλάκα. Μας τα λένε, μας τα δείχνουν. Μας λένε να ορίστε. Η φωτιά, η Αλεπού, ο πονηρός, ο Φόξ, ο πονηρός, έχει αγκαλιάσει όλο τον πλανήτη. Δικοί μου είστε πλέον όλοι. Όλοι. Εκτός από την παράταξη του Κυρίου μας. Που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρξει. Ό,τι και να κάνουν οι αντίχριστοι, έτσι, μα ό,τι και να κάνουν, η παράταξη του Κυρίου μας θα υπάρχει πάντοτε. Έστω κι αν είναι λίγοι. Και τις περισσότερες φορές λίγοι ήταν. Επί Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, πώς ήταν αυτοί που αντιστάθηκαν στην ένωση με τον Πάπα. Ο Άγιος Μάρκος, ένας. Επί εποχής των οικονομάχων, πόσοι ήταν. Λίγοι μοναχοί και ιερείς. Και λαός. Οι υπόλοιποι, συντριπτική πλειοψηφία, στην αίρεση της οικονομαχίας. Επί εποχής του Αγίου Μαξίμου, πόσοι ήταν. Αυτοί που αντέδρασαν στην αρχή. Ένας, ο Άγιος Μάξιμος και οι δύο μαθητέ του, Αναστάσιος. Λίγο μετά αντέδρασε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σοφρόνιος που έκανε σύνοδο μαζί με τον Άγιο Μάξιμο. Προσέξτε, ο Άγιος Σοφρόνιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, έκανε σύνοδο μαζί με τον Άγιο Μάξιμο. Μάμι ο Άγιος Μάξιμος ήταν ο μοναχός. Κάνουν οι μοναχοί σύνοδο. Και όμως κάνουν. Το ξέρατε εσείς ή δεν το ξέρετε περισσότερο, ο Γιάννης το ξέρει που είναι και καθηγητής και κάποιοι άλλοι το ξέρετε κλπ. Το ξέρετε στην οικονομαχία, στην 7η Οικουμενική Σύνοδο στην οικονομαχία, που έγινε, καταδικάστηκε η οικονομαχία το 787, μέσα υπήρχαν και μοναχοί. Υπήρχαν μοναχοί που είχαν λόγο, ξέφρασαν άποψη, πήραν θέση. Έτσι. Αντέδρασε λοιπόν τότε ο Άγιος Μάξιμος, στη συνέχεια ο Σοφρόνιος Ιεροσολύμων, Πατριάρχης. Και στη συνέχεια ο Πάπας Ρώμης, ο Μαρτίνος,
που έκανε στην την Ελατεράνο Σύνοδο και καταδίκασε την αίρεση του μονοθελητισμού και μονοεργητισμού. Στη συνέχεια βέβαια πέθανε και ο Μαρτίνος, ο Πάπας, πέθανε και ο Άγιος Σοφρόνιος και πάλι έμεινε μόνος του Άγιος Μάξιμος. Λοιπόν, πάντοτε ήταν λίγοι. Γι' αυτό και μας είπε ο Χριστός μας, επειδή ήξερε ότι θα πάντα θα είμαστε λίγοι. Μη φοβού το μικρό πίμνιο. Μη φοβάστε το μικρό πίμνιο. Μικρό είναι πάντοτε το πίμνιο του Χριστού. Γι' αυτό και μας είπε πλατεία η οδός και ευρύχωρος η απάγουσα εις την αιώνια κόλαση. Πλατεία, πλατιά αμέσως. Πλατιά, έτσι. Και στενή η οδός αυτή η οποία θα οδηγήσει εις τον παράδεισο. Γι' αυτό και μας είπε, και πάμε στην επόμενη ερώτηση μετά, γι' αυτό και μας είπε ότι όπου εσύ δύο ή τρεις εν το εμώ ενώματι, έτσι, εκεί ημί εν μέσω αυτό. Εκεί είμαι και εγώ μαζί τους. Λέει, δύο, τρεις να είναι στο δικό μου όνομα, στην αλήθεια, αλήθεια και Χριστός είναι ένα και το αυτό. Εκεί θα είμαι και εγώ μαζί τους. Ορίστε. Εγώ πατέρα μας δεν θέλω να κάνω ερώτηση. Ήθελα να πω ότι ένας τόσο μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Μάξιμος ο Μονοεργητής, που μαρτύρησε, του κόψα τη γλώσσα, τα δάχτυλα και δεν έχει μια εκκλησία δηλαδή εδώ. Δεν στον λόγο αντικείμενο. Είναι ένα. Είναι αξιοπερίεργο δηλαδή. Είναι Άγιος Γεώργιος, είναι Δημήτρος, δεν λέω, ναι. Αλλά και μια εκκλησία για τον Άγιο Μάξιμο. Ομολογητής. Είναι απορίας άξιο. Ναι. Έτσι, απορίας άξιο. Κάνει φοβερή εντύπωση. Όταν διάβασα το βίο του Αγίου, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Η μόνη λογική εξήγηση, εγώ δεν βρίσκω άλλη, αν θέλει κανείς να πει μετά από αυτό που θα πω κάποια άλλη εξήγηση, ευχαρίστω να την ακούσω. Η μόνη λογική εξήγηση που βρίσκει ταπεινότης μου είναι ότι δεν θέλησαν οι μεγάλοι και τρανοί της κάθε εποχής, ιερείς και αρχιερείς και πατριάρχης και αρχιεπίσκοποι να του φτιάξουν εκκλησία, γιατί θα τον έκαναν πιο γνωστό, πιο διάσημο και θα ήξεραν όλοι το βίο του Αγίου Μαξίμου, οπότε όταν θα έκαναν τις παρατημονιές τους και τις θα παρεξέκλειναν τις αιρέσεως, θα γνώριζαν ότι και ένας μοναχός θα μπορούσε να αντιδράσει και να σηκώσει το αναστημά του και να ανατρέψει την κατάσταση. Γιατί μόνος ο Άγιος Μάξιμος το κατάφερε. Και προσέξτε, δεν ήταν εκείνη η περίοδος αμελητέα και, πώς να το πούμε έτσι, ανάξια λόγου και αναφοράς μια παρονιχίδα. Είναι φοβερά ασύλληπτα που αν είχαμε τον χρόνο να αναφερθούμε περισσότερο, έτσι θα βλέπαμε το μεγαλείο του Αγίου Μαξίμου, έτσι, και το πόσο ταιριάζει η εποχή μας με την εποχή εκείνη. Γιατί και τώρα όλα τα πατριαρχεία είναι μες στην αίρεση, όλα. Όλα. Δεν υπάρχει ούτε ένα πατριαρχείο. Ούτε ένα. Κράτησε την εκκλησία μόνος του, δηλαδή αν διαβάζει το βίντεο, είναι φοβερό. Όλα τα πατριαρχεία και σήμερα είναι μες στην αίρεση. Ποιος αντιδράει, ελάχιστο. Ελάχιστο. Έτσι. Πάμε όμως σε κάτι άλλο. Ορίστε. Πατέρα Μάξιμη, δεν θέλω να παρεξηγήσω αυτό που θα πω. Για το μεν η ιστορία γράφει άλλα πράγματα όσον αφορά το πρόσωπο. Δηλαδή, κέρδισε η Ορθοδοξία χάρη στην αυτοκράτερα Θεοδότη. Σε 24 ώρες το πρόβλημα είχε λυθεί που κράτησε έναν αιώνα. Εάν δεν ήταν για τη νέα Θεοδόρα αυτοκρατόρισα, δεν κερδίζανε οι Ορθοδοξοί. Κερδίσαν χάρη σε αυτήν. Γι' αυτό και εορτάζεται η μέρα της Ορθοδοξίας. Επιτρέψτε μου πριν συνεχίσετε. Αυτό που είπατε είναι ορθό, αλλά δεν ισχύει για τον Άγιο Μάξιμο. Δεν είναι, η Αγία Θεοδόρα δεν έζησε με εποχή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, έζησε έναν αιώνα μετά επί οικονομαχίας. Η περίπτωση του Αγίου Μαξίμου είναι άλλη αίρεση. Είναι η αίρεση, συγγνώμη, επιτρέψτε μου. Είναι η αίρεση του μονοθελητισμού και μονοενεργητισμού. Τι είναι η αίρεση αυτή, εν συντομία, είναι αυτοί οι χριστιανοί οι οποίοι πίστευαν ότι ο Χριστός μας έχει μεν δύο φύσεις, είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά έχει μόνο μία θέληση και μία ενέργεια μόνο κλπ. Μία θέληση και μία ενέργεια. Ενώ εμείς οι Ορθόδοξοι χριστιανοί τι πιστεύουμε, ότι ο Χριστός έχει δύο φύσεις, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά έχει ταυτόχρονα δύο φύσεις, δύο θελήματα. Ένα ως Θεός και ένα ως άνθρωπος. Δύο ενέργειες. Μία ενέργεια ως Θεός και μία ενέργεια ως άνθρωπος. Η αίρεση της οικονομαχίας είναι έναν αιώνα μετά που εκεί βοήθησε καθοριστικά η Αγία Θεοδόρα. Σωστά. Μιλήσω και αυτό έχουμε την ημέρα της Ορθοδοξίας. Δηλαδή, πάω τώρα στο ερώτημα. Η ερώτηση λοιπόν είναι πολύ απλή, η δική μου. Αυτά που κάνει ο Αντίχριστος
μπορεί να τα κάνει αν δεν έχει την πολιτική εξουσία. Πώς μπορεί να κάνει όλα αυτά που λέμε, είτε κάρτες, είτε ηλεκτρονικά, είτε σημάδια ή οτιδήποτε άλλο, είναι δυνατόν να τα κάνει χωρίς να έχει εξουσία πολιτική? Ωραία. Έτσι, αυτή είναι η ερώτηση. Εφόσον λοιπόν ο Αντίχριστος για να κάνει τους ανθρώπους έτσι που θέλει και που όλοι το αρνούμε, αυτός κατέλαβε την πολιτική εξουσία, δηλαδή κατέλαβε ύλη και κάνει ό,τι κάνει με διατάγματα και είτε θέλεις είτε δεν θες ακολουθείς, διότι πέφτει το βιοποριστικό και σου λέει εγώ δεν θα πάρω τη σύνταξή μου εάν δεν βάλω το σημάδι αυτό του διαβόλου. Εφόσον λοιπόν έχει στόχο διά της εξουσίας η αντιμετώπιση αυτού, μπορεί να είναι μόνο πνευματική, δεν πρέπει να είναι και υλική του τέστη με τον ίδιο αγώνα πασάλο κρουέτε? Δηλαδή πως θα χτυπήσω τον αντίχριστο μόνο με πνευματικά μέσα? Δεν χρειάζομαι και υλικά, δεν χρειάζομαι μία οργάνωση, δεν χρειάζομαι κάποιον φορέα, οποιοδήποτε, να αντιδράσει όπως πρέπει. Κατανοητό, κύριε Σπυρίου. Διότι η λύση το να πιστεύουμε εις τον Χριστό και να αναμένουμε τη σωτηρία από την προσευχόμενη, γενόμενα ενάρετη, μάλιστα, το κάνουμε. Θα σου δούμε? Όχι, διότι εκείνος προχωρεί. Μην απαντάτε, άμα απαντάτε εσείς τα ερωτήματα που θέλετε, λέω, δεν έχει νόημα. Δεν υπάρχει. Δεν βλέπω άλλη. Θα σας απαντήσω, καθίστε. Αυτές τις δύο ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον αδερφό Σπυρίδωνα για τα ερωτήματά του. Είναι αρκετά ενδιαφέροντα αυτό το οποίο μας είπε ο αδερφός Σπυρίδων και πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει δίκιο. Τι σημαίνει αυτό? Βεβαίως, ένα από τα σημεία τα οποία έχουν προφητευθεί από τον Απόστολο Παύλο για το θέμα του Αντιχρίστου και για τη Δευτέρα Παρουσία που ανοίγουν το δρόμο στον ερχομό του Αντιχρίστου, εκτός από την αποστασία που είπαμε, ποιο είναι, τι είναι? Είναι αυτό που είπε με άλλα λόγια ο αδερφός μας. Είναι το ότι θα φύγει από τη μέση ποιο? Το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που είπαν οι αδερφοί εδώ. Και το Άγιο Πνεύμα και το Κατέχον. Το Κατέχον λέει, έως ότου εκ μέσου γέννηται το Κατέχον ή ο Κατέχον, έτσι, δεν πρόκειται να έρθει ο Αντίχριστος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Κάπως έτσι το λέει κλπ. Για να έρθει ο Αντίχριστος θα πρέπει να φύγει από τη μέση το Κατέχον. Ποιο είναι το Κατέχον ή ο Κατέχον? Ο Κατέχον είναι αυτό που είπε ο αδερφός Σπυρίδωνας. Η εξουσία. Η πολιτική εξουσία. Το Κατέχον ποιο είναι? Είναι αυτό που είπε εδώ η κυρία. Το Άγιο Πνεύμα. Θα πρέπει δηλαδή για να έρθει ο Αντίχριστος, που πλέον προσέξτε κάτι τώρα, έτσι, μετά την έλευση του Αντιχρίστου, μετά την έλευση, όχι πριν, μια μέρα πριν, ή ένα μήνα ή ένα χρόνο, μετά, δηλαδή από τη στιγμή που θα γεννηθεί ο Αντίχριστος, τελειώνουν όλα, παγώνουν όλα. Δεν το παίρνουμε μυρολατρικά, ούτε λέμε, μα να κάνουμε κάτι, να ανατρέψουμε, δεν ανατρέπεται πλέον η κατάσταση. Αν ήθελες να την ανατρέψεις, μία μέρα πριν μπορούσες να την ανατρέψεις. Μία μέρα μετά τη γέννηση του Αντιχρίστου, δεν μπορείς να ανατρέψεις τίποτα πλέον. Μπήκαν τα πράγματα, ο κύβος, ερήφθη, τελείωσαν πλέον. Δεν αλλάζει τίποτα από την γέννηση του Αντιχρίστου και μετά. Άρα, αν ήθελες να ανατρέψεις την κατάσταση, βεβαίως είχες όλες τις δυνατότητες, μπορούσες να το κάνεις σε συνεργασία με άλλους πνευματικούς αδερφούς, με οργανώσεις, με πολιτικό τρόπο, με πνευματικό τρόπο και με τα δύο πολιτεία και εκκλησία κλπ. Βεβαίως αγωνίσω έως εσχάτων
αγωνίσου υπέρ της αληθείας και Κύριος ο Θεός σου πολεμήσει υπέρ σου. Γι' αυτό και όταν υπήρχε η αγαστή συνεργασία, έτσι, αυτοκράτορα επικοιλιετής βασιλείας περίπου του, της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ελληνικής αυτοκρατορίας κλπ, με την Εκκλησία δεν μπορούσε να κουνήσει κανένας. Κανένας δεν μπορούσε να κουνήσει. Έτσι, 300 περίπου 33 με τον Μέγα Κωνσταντίνο, 1453 με τον Κωνσταντίνο τον Παλαιό Λόγο κλπ. Μια χιλιετία γεμάτη, έτσι, που συνέπλευσαν αγαστά με ειρηνικό, παρόλες τις μερικές φορές διαφωνίες και εντάσεις και αντιθέσεις κλπ. Ανθρώπινα είναι όλα, αλλά στην συντριπτική πλειοψηφία, στο μεγαλύτερο ποσοστό, ήταν πάντοτε ενωμένη η πολιτεία με την Εκκλησία και έτσι μεγαλουργούσε ο ελληνισμός, η ορθοδοξία κλπ. Έτσι λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να γίνει πριν τη γέννηση του Αντιχρίστου. Και βεβαίως χρειάζεται η πολιτική εξουσία και γι' αυτό την έθεσε ο Θεός. Έστω και χωρίς τη θέλησή Του. Η πολιτική εξουσία την έδωσε ο Θεός, την παραχώρησε χωρίς τη θέλησή Του. Δεν είναι το ήθελε ο Θεός αυτό. Αν ανατρέξουμε στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι, στην εποχή που ο τότε περιούσιος λαός του Θεού, οι Εβραίοι, έτσι, προσέξτε, μην συχαίετε πρόσωπα και πράγματα και ανώμοιες καταστάσεις κλπ. Ή μην μπλέκετε αρχαιολατρία, ναι, Έλληνες. Βεβαίως και τιμή μας και καμάρι μας που γεννηθήκαμε Έλληνες, πλούσιος ο πολιτισμός μας, τον μεταλαμπαδεύσαμε σε όλη τη γη, αναστήματα, κορυφές μεγάλες που δεν υπήρξαν ποτέ σε κανένα λαό κλπ. Και ό,τι και να πείτε για την Ελλάδα και τον ελληνισμό, μαζί σας είναι. Μαζί σας. Και επικροτώ. Αλλά, προσέξτε, ένα λάθος που κάνουν ορισμένοι από τους σύγχρονους ανθρώπους και χριστιανούς. Βάζουν πάνω από την Ορθοδοξία και τον Χριστό και την Αγία Γραφή, βάζουν τους Έλληνες, τον ελληνισμό. Ή στην καλύτερη περίπτωση τα βάζουν δίπλα-δίπλα. Και λένε ελληνισμός και Ορθοδοξία, ένα και το αυτό. Λυπάμαι. Δεν είναι έτσι. Χωρίς ελληνισμό μπορεί να σωθεί ένας άνθρωπος. Χωρίς Χριστό σώζεται. Υπάρχει τον σπουδαιότερο Έλληνα, είτε παλαιότερο είτε σημερινό, ο οποίος λατρεύει την Ελλάδα και τον πολιτισμό και αγωνίζεται για όλα τα ιδεώδη και ορθώς αγωνίζεται για τις πατρίες μας και για τις Ελλάδες κλπ. Αλλά δεν πιστεύει τον Χριστό. Μπορεί να σωθεί. Όχι. Ή τον πιστεύει με την έννοια αυτή που με τον βάζει δίπλα-δίπλα, δηλαδή όση αγάπη έχει για τον Χριστό, άλλη τόση έχει και για τον ελληνισμό. Ή τα βάζει ακριβώς δίπλα-δίπλα. Μπαίνουν δίπλα-δίπλα. Δεν, είναι ασύγκριτα. Ο Χριστός δεν συγκρίνεται με κανένα να τα βάλει δίπλα-δίπλα. Ο Χριστός είναι ψηλά. Κορυφή. Πρώτα ο Χριστός και μετά όλα τα άλλα. Η Ελλάδα, ο ελληνισμός, η πατρίδα μας είναι υγιεινά. Βεβαίως Έλληνες, βεβαίως να υπερασπιστούμε τα ιερά και τα όσα της πίστεώς μας, καμία αντίρρηση. Βεβαίως να πολεμήσουμε, βεβαίως να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας και να θυσιαστούμε για την πατρίδα μας, βεβαίως, καμία αντίρρηση, έτσι, αλλά ο Χριστός πάνω απ' όλα. Και ο Χριστός μας είπε ο ίδιος, αν πιστεύουμε στον Χριστό, γιατί αν δεν πιστεύουμε στον Χριστό, δεν έχει συζήτηση, έτσι, πρέπει να θέσουμε να κάνουμε άλλο διάλογο. Εδώ υποτίθεται ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και σαν βάση μας, λιδία λίθος, είναι το Ευαγγέλιο, είναι ο Χριστός. Ο Χριστός μας όλοι τι μας είπε, πρώτα οι Έλληνες και μετά όλοι οι άλλοι λαοί. Όχι, ούτε στην Έλληνα, ούτε στην Ιουδαίος. Που και στην Άρση, που και στη Φίλη. Δεν υπάρχει. Για μένα, λέει ο Χριστός, δεν υπάρχει ούτε Έλληνας, ούτε Ιουδαίος, ούτε άλλος, άλλοι φίλοι κλπ. Για μένα όλοι είστε ίσοι. Γι' αυτό και ενώ είχε ως περιούσιο λαό, τι σημαίνει περιούσιο λαό? Αγαπημένο. Η περιουσία του. Ποια ήταν η περιουσία? Οι άνθρωποι σήμερα έχουν την περιουσία τους. Ποια είναι τα υλικά πράγματα? Ο Θεός ποια είχε περιουσία? Το λαό του. Δηλαδή, στους ανθρώπους πιστεύανε σε αυτόν. Ποιοι ήταν?
αγαπητοί μου αδελφοί, καλός ή κακός, όσο σπουδαίοι και να ήμασταν εμείς οι Έλληνες, σκόσα πράγματα και να καταφέρουμε και να κατορθώσαμε, τότε ήμασταν μακράν της αλήθειας. Μπορεί να πλησιάσαμε με τους σοφούς μας, τους μεγάλους, τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, Αριστοτέλη κλπ. Υπήρχαν ψήγματα, σπέρματα αλήθειας. Μπορεί οι μύθοι του ελληνισμού να κρύβουν πίσω σπουδαία νοήματα, πλησίαζαν, αλλά την αλήθεια δεν μπόρεσαν να το φτάσουν. Δηλαδή έφθαναν στην πηγή, αλλά νερό δεν έπιναν οι Έλληνες. Ποιοι ήταν τότε? Ήτανε οι Εβραίοι, οι οποίοι πίστευαν πού? Στον αληθινό Θεό. Όλοι οι άλλοι ήτανε στα είδωλα, στα έθνη. Έτσι. Στη συνέχεια βεβαίως οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι οι οποίοι ασπάστησαν τον Χριστό και τον Χριστιανισμό και την Ορθοδοξία και μεγαλούργησαν και θυσιάστα και μαρτύρησαν κλπ. Καμία αντίρρηση. Στη συνέχεια όμως, ως δεύτερη θα λέγαμε, πρώτα ήταν οι Εβραίοι. Και ενώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Θεός δεν κοιτάζει πρόσωπα, παρόλο που ήταν ο περιούσιος λαός του οι Εβραίοι, τι τους έκανε? Τους απέρριψε. Γιατί δεν το δέχτηκαν. Ενώ λοιπόν ήταν ο αγαπημένος του λαός, προσπάθησε, είπε Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, Καπερναούμ, Καπερναούμ. Πόσες φορές λέει θέλησα να σας βοηθήσω και να σας αγκαλιάσω όπως σας αγκαλιάζει η γλώσσα, λέει, τα παιδιά της. Και εσείς λέει, ούκι θελήσατε, δεν θελήσατε, λέει. Γι' αυτό λέει, αφού έκανα τόσες πολλές προσπάθειες, και τι δεν σας έκανα, τι δεν έκανε ο Χριστός στους Εβραίους? Μύριες προσπάθειες και θαύματα και τυφλούς θεράπευσε και νεκρούς ανέστησε και φαγητό τους έδωσε και τα πάντα τους έδωσε. Αυτοί όμως δεν θέλησαν τον ακολουθούν. Και λέει, αφού λοιπόν δεν θέλετε να με ακολουθήσετε, εγώ δεν σας βιάζω, δεν σας πιέζω με το ζόρι, εγώ δεν πιέζω κανένα με το ζόρι. Ιδού λοιπόν αφίεται ο οίκος ημών έρημος. Φεύγω, σας εγκαταλείπω. Που εσείς με εγκαταλείψετε πρώτοι, τι να κάνω κοντά σας, φεύγω. Και μένετε πλέον έρημοι. Είδαμε τα αποτελέσματα, τι παθαίνει κάποιος όταν μείνει έρημος από την χάρη του Θεού και την ευλογία. Τα είδαμε. Κλασικό παράδειγμα, αχτύπητο παράδειγμα, οι Εβραίοι. Είδατε πόσα πάθανε. Είδατε πόσα πάθανε οι Εβραίοι επί 2.000 χρόνια. Και τι δεν πάθανε. Χάσανε την πατρίδα τους. Χάσανε τον ναό τους, τον μοναδικό ναό. Δεν υπήρχε άλλος ναός που μπορούσαν να τελέσουν μυστήρια μέσα, θεία λειτουργία να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει άλλος. Παγορεύεται. Χωρίς τον ναό του Σολομώντα δεν μπορούν να τελέσουν μυστήρια τελετές οι Εβραίοι. Παγορεύεται. Τους άφησε λοιπόν χωρίς θεία λειτουργία δική μας, να το πούμε έτσι, επί 2.000 χρόνια. Τους άφησε χωρίς ναό να προσευχηθούν 2.000 χρόνια. Τους διασκόρπισε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Πάθανε τα μύρια όσα, τα γνωστά κλπ. Μυαλό δεν βάλανε. Και όλα αυτά γιατί δεν θέλησαν να δεχθούν τον προφητευμένο Μεσσία τους. Ιδού λοιπόν αφήνει ο οίκος ημών έρημος. Να λοιπόν τι πάθανε. Να τι μπορεί να πάθει και να τι παθαίνει όποιος τον εγκαταλείψει ο Θεός. Και εγκαταλείπει ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι μόνο ο Θεός της αγάπης, άλλη μια πλάνη σύγχρονη της εποχής μας. Είναι και Θεός δικαιοσύνης. Είναι και Θεός δίκαιος. Σου λέει, Κύριε, δεν με θέλεις εσύ? Εγώ θα προσπαθήσω. Δεν φεύγει αμέσως. Κάνει προσπάθειες. Μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, πενήντα. Άμα δει εκατό, χίλιες, εκατομμύρια. Αν δει, το εάν δει είναι ανθρώπινα, ανθρωπομορφική έκφραση. Θεός δεν χρειάζεται να κάνει για να δει. Ξέρει τον προτέρω ποια θα είναι η εξέλιξη του κάθε ανθρώπου και του κάθε λαού. Αλλά για να μην πει κανείς ότι. Να, εάν εμένα μου έδινες ευκαιρίες, εγώ θα άλλαζα. Του δίνει ευκαιρίες, παρόλο που ξέρετε θα αλλάξει. Για να μην πει μετά την ώρα της κρίσεως δεν μου έδωσε ευκαιρίες, που ξέρω εγώ θα πει ότι αν μου έδινες ευκαιρίες δεν θα άλλαζα. Να Κύριε, που σου έδωσα μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, πενήντα και άλλαξες, όχι. Ωραία. Τι θα σου δίνω αιώνια, δεν γίνεται. Σου έδωσα όσο ζούσες. Πόσα ζούσες, 50 χρόνια σου έδωσε ευκαιρίες. 80 χρόνια σου δίνουν ευκαιρίες. 100 χρόνια σου δίνουν ευκαιρίες. Άλλαξες? Όχι. Τώρα ήρθε η ώρα της ανταπόδοσης. Δεν είναι μόνο λοιπόν ο Θεός αγάπη. Και πώς το βλέπουμε ότι δεν είναι αγάπη? Σόδομα και Γόμορα. Ότι δεν είναι μόνο αγάπη. Αλλά είναι και παιδαγωγική τιμωρία. Έτσι. Εσείς οι μανάδες και οι πατεράδες εδώ, δεν έχετε τιμωρήσει ποτέ τα παιδιά σας? Μου πείτε όχι. Δεν υπάρχει ούτε ένας στον κόσμο. Γιατί τα τιμωρείτε, γιατί τα μισείτε?
Γιατί θέλετε να τους κάνετε κακό, γιατί θέλετε να τα βασανίσετε. Όχι. Τα τιμωρείτε παιδαγωγικά για να τα βοηθήσετε να πάρουν το σωστό δρόμο να σταματήσουν να κάνουν το κακό. Κάτι αντίστοιχο σε μεγαλύτερη κλίμακα και βαθμό και με διάκριση και με αγάπη κάνει ο Θεοίτε. Έτσι λοιπόν, ναι μεν ο ελληνικός λαός έφτασε πολύ ψηλά προ Χριστού, ναι μεν στη συνέχεια πρώτοι εκείνοι απεδέχτησαν και πίστεψαν στο Χριστό και έκαναν όλα αυτά που έκαναν και φτάσαμε να φτιάξουμε και την Βυζαντινή Αυτοκρατορία που στην κατουσία είναι ελληνική κλπ. Ελληνοχριστιανική Αυτοκρατορία. Ορίστε. Ναι, όχι όμως με τα δεδομένα που είπαμε δίπλα-δίπλα, έτσι. Βλέπουμε όμως σήμερα πώς κατάντησαν οι Έλληνες. Μόνοι τους κατάντησαν έτσι. Πρόσφατα ανήρθε σε ένα άρθρο που είχαμε 25 Μαρτίου, το βρήκα από το περιοδικό μας το 2003, φανούνται Παντροκοσμά, το βρήκα, έψαχνα να βρω κάτι να αναρτήσω στη σελίδα μας και λέω για να πάρω στα περιοδικά μας που εκδίδαμε τότε, 1999-2006 έβγαινε το περιοδικό μας φανούνται Παντροκοσμά, ένα μεγάλο περιοδικό, Α4, έχρωμο, πολυσέλιδο, από 30 έως 100 σελίδες, με πολλά θέματα μέσα, το οποίο το δίναμε δωρεάν. Το λέει κανείς αυτό? Δεν το λέει κανείς αυτό. Λέει κανείς μόνο να κατηγορούν, ξέρουν κάποιοι κλπ. Έτσι. Αλλά όλα αυτά που κάναμε τόσα χρόνια και όλο τον αγώνα που κάναμε και όλες τις προσπάθειες κλπ, ποιος τις αναφέρει? Όχι για μπράβο, ούτε για ικανοποίηση κλπ. Αλλά για να δείτε πόσο κακοπροαίρετοι, πόσο εμπαθείς είναι όλοι αυτοί που ξέρουν μόνο να κατηγορούν και όχι να κρίνουν δίκαια κλπ. Ένα περιοδικό λοιπόν επί 8 χρόνια το δίναμε σε 10.000 ανθρώπους ανά την Ελλάδα. Έτσι, 10.000 ανθρώπους ανά την Ελλάδα δωρεάν. Δωρεάν. Χωρίς ποτέ. Και στο εξωτερικό αρκετά χρόνια. Μπράβο. Το θυμήθηκε η γραμματέα του συλλόγου. Και στο εξωτερικό. Χωρίς ποτέ να ζητάμε ούτε μία δραχμή. Το οποίο περιοδικό τότε κόστιζε αρκετά εκατομμύρια σε ελληνικές δραχμές για να βγει και να ταχυδρομηθεί κλπ. Όλα αυτά πού βγαίνανε? Έτσι. Μέσα από τον σύλλογο, τον Άγιο Κοσμά και από τις δωρεές πάλι που κάνανε ή από τα έσοδα, τα μηδαμινά που είχε και τις μηδαμινές δωρεές που είχε όλα αυτά τα χρόνια κλπ. Ο σύλλογος για να μπορέσει να κάνει το αποστολικό του έργο. Βρήκα λοιπόν ένα άρθρο του αγαπητού μου και εκλεκτού και πεφιλημένου αδελφού εν Χριστώ του Ανδρέα, που είναι κρίσιμα μηνύματα για την εθνεγερσία του 1821. Το θυμάσαι, Ανδρέα? Το διάβασα και λέω, λέω πού σ' Ανδρέα να σ' αγκαλιάσω, να σας παστώ, λέω. Τόσο πολύ συγκινήθηκε και τόσο πολύ μου άρεσε αυτό το άρθρο. Το έχω ξεχάσει και το ανέβασα. Μπείτε στη σελίδα μας μέσα, πρώτη σελίδα είναι, στην επικαιρότητα, δεύτερο ή τρίτο άρθρο είναι, κρίσιμα μηνύματα για την εθνεγερσία του 1821. Δηλαδή πόσο σπουδαία και σημαντικά πράγματα λέει εκεί ο Ανδρέας, έτσι, κλπ. Και μέσα εκεί λέει πάρα πολλές αλήθειες που απαντάει και στον αδερφό Σπύρο κλπ. Μέσα από αυτά. Πού κατήντησαν οι Έλληνες? Κάτι άλλο? Ορίστε. Μετά ερχόμαστε στο... Σχετικά με την Αγία Γραφή, επειδή τα τελευταία χρόνια γίνεται ένας φοβερός πόλεμος να αμφισβητηθούν τα πάντα. Από το αν οι Απόστολοι έγραψαν όντως αυτά που έγραψαν, αν ο Χριστός έκανε έτσι αυτά που έκανε και όλα. Τον τελευταίο καιρό άκουσα και μια άλλη αμφισβήτηση, ότι η Αγία Γραφή, ιδίως, δεν μιλάω τώρα για το πώς γράφτηκε εξ αρχής, αλλά όλες οι υπόλοιπες εκδόσεις που κυκλοφορούν ότι έχουν βάλει το χέρι τους οι μασόνοι και έχουν αλλάξει πράγματα από αυτά που κυκλοφορούν, δηλαδή στα βιβλιοπωλεία, και ότι δεν είναι ακριβώς όπως θα έπρεπε να είναι σωστά. Δηλαδή ότι κάποιος που θα αγοράσει την Αγία Γραφή από ένα βιβλιοπωλείο μπορεί να υπάρχουν πράγματα μέσα που στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν εξ αρχής. Αυτό είναι κάτι που έχει θορυβήσει αρκετούς, θα έλεγα, και σε συζητήσεις πρόσφατες που έχω κάνει. Και δεν σας κρύβω και εγώ ότι θα έπρεπε λίγο να ξέρουμε ποια είναι η έκδοση ή ποιος είναι αυτός που θα έχει τουλάχιστον το πρωτότυπο κείμενο αληθινό. Ήταν αδύνατο μέσα σε αυτό τον καταιγισμό που υπάρχει εναντίον της πίστης μας και της Ορθοδοξίας μας, να αφήσουν
Ακτύπητη και την Αγία Γραφή. Φυσικά και εκεί θα επιχειρούσαν και επιχείρησαν να τα αναλυώσουν και παλαιότερα, αλλά στις μέρες μας. Σε αυτό βέβαια σε πολύ μεγάλο βαθμό συνετέλεσε και το ότι ειδικά ο λαός και οι νέοι έτσι δεν ξέρουν να διαβάζουν αρχαία. Αφού δεν διαβάζουν αρχαία, αφού δεν διδάσκονται αρχαία, αφού δεν καταλαβαίνουν. Καταστρέψαν τη γλώσσα. Έτσι, καταστρέψαν τη γλώσσα μας. Άρα λοιπόν, πώς θα διαβάζει κανείς το πρωτότυπο, πώς θα το καταλάβει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Άρα τι λένε, επειδή οι νέοι, έτσι προθύστερα σχήματα, επειδή οι νέοι μας οργανωμένα τεχνία δεν καταλαβαίνει και ο λαός, τι να κάνουμε ρε παιδιά, τώρα πρέπει να τη μεταφράσουμε την Αγία Γραφή. Ωραία, θα σας δώσουμε μια μετάφραση. Μα η μετάφραση όμως είναι καθοδηγούμενη, στημένη. Και την αλλοιώνουν. Το μεταφράζουν όπως θέλουν οι μεταφραστές ή όπως θέλει ο μεταφραστής. Και βάζει μέσα ό,τι θελήσει για Ορθόδοξο. Και άλλα αντάλλουν δυστυχώς είναι τα περισσότερα, οι περισσότερες μεταφράσεις σήμερα της Καινής Διαθήκης. Δεν θα το έλεγα, δεν θα το έλεγα. Λοιπόν, δεν θα το έλεγα. Ορίστε. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία που θα μπορούσα να σας πω με, πώς να το πω, δηλαδή με κλειστά τα μάτια να διαβάσετε μετάφραση Αγίας Γραφής. Ορίστε. Ο Τρεμπέρας έχει μέσα. Χαίρε βάθησα μέτρη. Και του Κολιτσάρα έχει. Αν μου λέγατε μεταξύ Τρεμπέρα και Κολιτσάρα ποια είναι καλύτερη, όχι ποια είναι ορθή. Καρφή δεν είναι καμία. Αν μου λέγατε μεταξύ Τρεμπέλα και Κολιτσάρα ποια είναι καλύτερη, πιο καλύτερη, θα σας έλεγα Κολιτσάρας, με κλειστά τα μάτια. Δηλαδή, αν πρέπει να διαβάσετε μία από τις δύο, διαβάστε Κολιτσάρα. Κολιτσάρας έχει λιγότερες. Λιγότερες, θα λέγαμε, λιγότερα λάθη, λιγότερες πλάνες, λιγότερες ερμηνείες λάθους. Έτσι, ο Τρεμπέλας έχει πέσει σε πάρα πολλές. Σε πάρα πολλά σημεία έχει κάνει ερμηνείες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια και με την ορθοδοξία που δεν είναι. Ειδικά στην Αποκάλυψη. Ειδικά στην Αποκάλυψη, έχεις δίκιο, ναι. Το κείμενο δεν είναι καλύτερο. Ορίστε. Δεν αποδίδει το κείμενο ορθόδοξο. Δεν, αυτό λέμε, αυτό λέμε. Οπότε δυστυχώς εγώ δεν γνωρίζω καμία μετάφραση που να είναι 100% σωστή και ορθή. Εάν κάποιος πρέπει να διαβάσει μια μετάφραση γιατί δεν καταλαβαίνει το κείμενο, αναγκαστικά θα διαβάζει Κολιτσάρα. Εγώ δεν ξέρω κάποια άλλη η οποία να είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή, έτσι. Ορίστε. Εννοείται αυτή η τελευταία που βγήκε. Της Βιβλικής Εταιρείας νομίζω είναι του Νεόφυτου Βάμπα. Αυτή δεν έχει βγάλει. Είναι αυτή την τελευταία που δεν έχουν βγάλει 5-6. Ο Αλίτης, μια ομάδα. Μια ομάδα, ναι. Των τεσσάρων καθηγητών. Όχι. Όχι. Ο Νεόφυτος Βάμπας, να ξέρετε, που τελευταία τον έβγαλαν από την αφάνεια και τον προώθησαν μέσα από τη μετάφραση της Καινής Διαθήκης κλπ. Ήταν αιρετικός, καταδικασμένος αιρετικός κλπ. Και όμως έτσι στις μέρες μας έβγαλαν ξανά τον ανέστηναν δηλαδή από το τίποτα και από την αφάνεια που σας είπα και έβγαλαν ξανά και ξανακυκλοφόρησαν τη μετάφραση του Νεόφυτου Βάμπα. Καλύτερα Τρεμπέλα παρά Νεόφυτο Βάμπα. Έτσι. Δεν ξέρω τι έγραφε πάνω, θυμάσαι κάτι που έγραφε. Παρακαλώ, όχι πηγαδάκια μεταξύ σας, όχι πηγαδάκια. Α, με συγγνώμη, μετά είσαι. Τη διαβάζω 55 χρόνια από κύρα, τη διαβάζω κάθε μέρα. Έχω διαβάσει. Ωραία. Λοιπόν, ό,τι καινούριο, μα ό,τι καινούριο βγαίνει από το 90, από το 2000 και μετά, έτσι, ό,τι καινούριο βγαίνει σε μετάφραση και ερμηνεία της Αγίας Γραφής μακριά, όπως ο διάβολος από το λιβάνι. Όσο πιο παλιά, τόσο πιο σιγουριά υπάρχει.
Έτσι, όσο πιο παλιά. Ορίστε. Είχατε πει στην Ποπή της Κίτας ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο το πολύ άρχεται να μην αναμένεται η ατμόνη των κρίζων. Και κάπου στο βιβλίο σας λέτε ότι γύρω στους 6 μήνες πριν αναμένονται η εμφάνιση των δύο προφητών. Θα ρωτήσω, λογικά Απρίλιο-Μάιο θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά να τους δούμε και θα γίνει κάποια παγκόσμια αναταραχή με την ενθρόνηση. Και ένα δεύτερο ερώτημα, ο ναός του Σολομώντα που χτίζεται στη Βραζιλία, το αντίστοιχο του ναού του Σολομώντα, έχει σχέση με το ναό του Σολομώντα που θα γίνει ενθρόνηση του Πατρίου στην Ιερουσαλήμ? Ωραία. Όπως πράγματι έχει πει η ταπεινότητα μου και έχει γράψει, ο Αντίχριστος γεννήθηκε γύρω στο 1983 και συγκεκριμένα το 82, όπως είδατε στο νέο μας βιβλίο με τα καινούργια στοιχεία, τον Ιούνιο του 1982. Σας είπαμε με πολλά επιχειρήματα όσοι διαβάζετε το τελευταίο βιβλίο Αποκάλυψης του Ανώμου, όσοι διαβάσετε λοιπόν το βιβλίο τελευταίο Αποκάλυψη του Ανώμου, έτσι, εδώ μέσα στο βιβλίο αυτό, που είναι περίπου γύρω στις 500 σελίδες, λέμε ποιος είναι ο Αντίχριστος και αποδεικνύουμε ποιος είναι ο Αντίχριστος, γιατί είναι το συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο. Δεν είναι λοιπόν πλέον κάτι αόριστο, ούτε αφηρημένο, ότι είμαστε στην εποχή του Αντιχρίστου και ότι γεννήθηκε. Σας είπαμε και ποιος είναι. Και λίγα συντόμως, έτσι, θα δείτε πράγματι το συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο να κάνει κινήσεις και ενέργειες οι οποίες πλέον απροκάλυπτα θα τον προδίδουν ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος που έχει προφητεύσει η Αγία Γραφή. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να τονίσω, το έχω τονίσει, το ξανατονίζω πάλι, που πρέπει να ξέρετε και εσείς που ήρθατε σήμερα, έχετε την ευγενή καλοσύνη να με τιμήσετε με την παρουσία σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το οποίο το έλεγα χρόνια, αλλά οι περισσότεροι είτε δεν το έχουν προσέξει, είτε δεν το έχουν καταλάβει, ή δεν θέλουν να το συνειδητοποιήσουν. Ποιο? Ότι εγώ ουδέποτε σας είπα ότι είμαι προφήτης. Ουδέποτε σας είπα, ας βρει κάποιος ένα κείμενό μου. Να μου πει, πάτερ, εδώ τι λες, να το. Το λες, να το. Ας το φέρει, όποτε θέλει. Και αν όχι σήμερα, στην επόμενη σύναξη που θα κάνουμε. Πάτερ, να τι λες εδώ. Ή να το βίντεο που λες εδώ ότι είσαι προφήτης. Ή αφήνεις υπονοούμενα έστω ότι είσαι προφήτης ή άγιος κλπ. Ουδέποτε. Το έχω εκμαλιάσει η γλώσσα μου να το λέω και να το γράφω. Ούτε προφήτης είμαι, ούτε Άγιος είμαι, ούτε τον προφήτη κάνω, ούτε τον Άγιο κάνω. Το επαναλαμβάνω και το εννοώ, έτσι, και δεν το λέω χάρη ταπεινώσεως ταπεινολογίας, ότι είμαι ένας αμαρτωλός, ανάξιος και ταπεινός μοναχός. Που, όπως έγραφα και στο πρώτο βιβλίο, από το 2006, από το πιστόφυλλο ακόμα, ο Αντίχριστος ήλθε, λέω, δεν γνωρίζω, ένας προφήτης, άμα κάποιος είναι προφήτης, γνωρίζει ή δεν γνωρίζει? Γνωρίζει. Αν λοιπόν, αφού σας λέω από το 2006, δεν γνωρίζω γιατί ο Θεός με διάλεξε εμένα για να σας πω αυτά που σας λέω, λοιπόν, δεν ξέρω, προφήτης δεν είμαι, άγιος δεν είμαι, ενάρετος δεν είμαι, αρετές δεν έχω, άρα γιατί διάλεξε εμένα λοιπόν? Δεν γνωρίζω. Σας λέω λοιπόν χρόνια ότι ούτε προφήτης ούτε Άγιος είμαι. Ούτε το προφήτη κάνω ούτε Άγιο κάνω. Αυτό τι σημαίνει, γιατί το λέω αυτό? Το σημαίνει ότι ό,τι γράφουμε στα βιβλία μου δεν σημαίνει ότι είναι και θεόπνευστα από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι Ιώτα και Κεραίας. Άνθρωπος είμαι. Φυσικά και μπορεί να κάνω λάθος. Φυσικά και έχω κάνει λάθη μες στα βιβλία μου. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα. Εδώ, όπως σας είχαμε στην κόπη της Βασιλόπιτας και είχαμε βγάλει και ιδιαίτερο σχετικό βιβλίο, έτσι, η πόλη Αγία Σοφιά και να αναπτύξει Ορθοδοξίας, εδώ έχουμε ολόκληρο κεφάλαιο μέσα, ολόκληρο κεφάλαιο με επιχειρήματα, που σας αποδεικνύει ότι, ότι και οι Άγιοι κάνουν λάθη. Αφού λοιπόν σας αποδεικνύω
ότι οι Άγιοι κάνουν λάθη. Οι Άγιοι, ποιον θέλετε? Τον Άγιο Χρυσόστομο έχει κάνει ένα σωρό λάθη. Ο Μέγας Βασίλειος έχει κάνει ένα σωρό λάθη. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής έχει κάνει λάθη. Ποιον Άγιο να πάρετε? Όποιον Άγιο να πάρετε, όλοι έχουν κάνει λάθη. Αυτό όμως δεν τους στερεί τίποτα από την αγιότητά τους, ούτε από τον σεβασμό και την τιμή και την αγάπη που πρέπει να έχουμε εμείς προς τους Αγίους μας. Μετά. Αφού λοιπόν και οι Άγιοι κάνουν λάθη, ένα παράδειγμα. Εδώ έχουμε, παίρνουμε το μείζον, οπότε δεν θα μιλήσουμε για το ελάσσον. Έτσι, θα πάρουμε το μείζον και αποδείξουμε από το μείζον ότι συμβαίνει κάτι, τι να πάρει στο ένα μικρό παράδειγμα κλπ. Ένα κατώτερο. Έχουμε λοιπόν τους δύο Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Παύλο, κορυφαίες των Αποστόλων. Μπορεί να πει κάποιος ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Μάξιμος είναι ανώτερος από τους Αποστόλους? Όχι. Έκανε λάθος ο Απόστολος Πέτρος και ο Παύλος. Έκανε. Ήταν η γνωστή διαμάχη με το θέμα της περιτομής. Ο ένας έλεγε ναι στην περιτομή, ο άλλος έλεγε όχι στην περιτομή. Άρα ένας από τους δύο είχε λάθος. Δεν έχει σημασία αν ήταν ο Πέτρος ή ο Παύλος. Σημασία έχει ότι ένας από τους Αποστόλους έκανε λάθος. Εάν λοιπόν ένας Απόστολος μπορεί να κάνει λάθος, πόσο μάλλον οι Άγιοι μας. Αυτό επαναλαμβάνω δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ούτε ότι δεν θα τιμάμε τους Αγίους μας κάτι άλλο. Πρέπει να τους αγαπάμε, να τους τιμάμε, να τους σεβόμαστε, να τιμάμε τη μνήμη τους κλπ. Να τους έχουμε πολύ ψηλά, να τους μελετάμε, να τους διαβάζουμε, να αντλούμε μέσα από εκεί επιχειρήματα. Αλλά θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να έχουμε και προσοχή και μία κριτική, ένα κριτικό πνεύμα, τόσο ώστε αν δούμε κάτι το οποίο δεν είναι πολύ ορθό ή κάτι μας ξυνίζει κλπ. Ή δεν μας φαίνεται πολύ καλό, έτσι, να προσέχουμε ή αν έχουμε διαβάσει κάποιον άλλο Άγιο που λέει κάτι διαφορετικό πάνω στο θέμα αυτό, να δούμε πλέον τι λέει η πλειοψηφία των Αγίων γύρω από το ένα θέμα. Γι' αυτό και έχουμε έτσι την ομοφωνία των πατέρων στα θέματα. Το consensus patris, τη συμφωνία και την ομοφωνία των πατέρων. Δεν παίρνουμε, αν πάρουμε δηλαδή, έχουμε ένα θέμα και συζητάμε, εάν ένας Άγιος λέει κάτι διαφορετικό από ό,τι λένε οι περισσότεροι Άγιοι κλπ, δεν τον παίρνουμε αυτή την γνώμη του ενός Αγίου, την αφήνουμε στην άκρη και ακούμε τους πολλούς Αγίους στο θέμα το συγκεκριμένο. Έτσι λοιπόν, έλεγα κάποια πράγματα από το 2006, τα οποία τότε κάποια με τα δεδομένα που είχα και με τις γνώσεις που είχα και τα στοιχεία που είχα, κατέληγα σε αυτά τα στοιχεία και σε αυτές τις θέσεις που είχα. Πλην όμως σιγά σιγά, έτσι, και η χάρη του Θεού και η αγάπη η δική σας και οι προσευχές οι δικές σας και η αγάπη του Θεού για να πληροφορηθεί ο κόσμος και τα παιδιά του επακριβώς όσο γίνεται περισσότερο την αλήθεια, έτσι με φώτιζε και έβρισκα περισσότερα πράγματα ή αναθεωρούσα κάποια επιμέρους θέματα, όχι η ουσία. Η ουσία δεν άλλαξε, ούτε αλλάζει. Τα λάθη που πιθανόν να έκανα και έκανα ή οι λάθος τοποθετήσεις που έκανα και έλεγα ή οτιδήποτε λάθος που μπορεί να έκανα στα βιβλία μου κλπ. Γιατί αλάθος δεν είμαι, αφού δεν ήταν οι Άγιοι, πώς θα είμαι εγώ. Δεν έχουν να κάνουν με την ουσία του θέματος ή με το πακέτο, αν θέλετε, όλο του θέματος. Έτσι, ποιο είναι το πακέτο? Το πακέτο είναι ότι εισήλθαμε στα τελευταία χρόνια της ανθρωπότητας. Ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε. Ότι η Δευτέρα Παρουσία πλησιάζει. Ότι η Δευτέρα Παρουσία έρχεται το 2018. Ότι ο Αντίχριστος θα παρουσιαστεί και θα κυβερνήσει τη γη για 3,5 ολόκληρα χρόνια κλπ. Όλα αυτά λοιπόν και όλα τα υπόλοιπα είναι ένα πακέτο το οποίο δεν αλλάζει. Τα επιμέρους θέματα ή τα δευτερεύοντα, δηλαδή το πότε θα εμφανιστούν οι δύο προφήτε, δεν το λέει κανένας. Εγώ στο περίπου το έβγαλα από αυτά τα οποία γνώριζα και από αυτά που πίστευα εκείνη την εποχή. Έτσι, δεν λέει όμως πουθενά η Αγία Γραφή πότε θα εμφανιστούν οι δύο προφήτες, συγκεκριμένη χρονολογία. Ή δεν σου δίνει κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο που να βγάλεις. Το μόνο στοιχείο που δίνει είναι ότι θα κυβερνήσουν 3,5, ότι θα κηρύξουν 3,5 χρόνια. Δεν σου λέει όμως από πότε. Έτσι, όλα τα άλλα τα αφήνει να τα καταλάβουμε εμείς σιγά σιγά, να μας φωτίσει ο Θεός τον καθένα ξεχωριστά ανάλογα με το τι δεκτικότητα έχει, πόσο, τι δοχείο είναι, αν είναι σκεύος κατάλληλο
ή υπάρχει ένα σκεύος, μπορεί να είναι κατάλληλο για το ένα σκεύος, κατάλληλο το άλλο. Έχουμε ένα σκεύος όμως που είναι ποτήρι, αλλά δεν μπορεί να δεχτεί παραπάνω από ένα ποτήρι νερό, πνεύμα δηλαδή, χάρη κλπ. Και έχουμε ένα σκεύος που είναι μια κανάτα κλπ. Ή ένα πιτόνι. Το ίδιο έχει σκεύος κατάλληλο το ένα, σκεύος κατάλληλο και το άλλο. Ανάλογα λοιπόν με το τι, αν είναι σκεύος κατάλληλο και τι μέγεθος σκεύος είναι, τόσο ο Θεός δίνει στον καθένα να αντιληφθεί και να καταλάβει κάποια πράγματα. Γι' αυτό και λέγει στην Μεταμόρφωση, θυμάστε που είπε, που είδαν οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Που λέει, έδωσε λέει, καθώς στον καθένα, καθώς η δύναμη του. Όσο δύνατο ο καθένας από τους τρεις Αποστόλους να καταλάβει και να νιώσει και λοιπά, τόσο τους έδωσε ο Θεός. Έτσι λοιπόν, οι δύο προφήτες έλεγα στο πρώτο βιβλίο μου ότι θα έρθουν στην πρώτη περίοδο του Αντιχρίστου. Η οποία όμως πρώτη περίοδο του Αντιχρίστου δεν υπάρχει, όπως αποδείξαμε στο τελευταίο βιβλίο Αποκάλυψη του Ανώμου. Δεν υπάρχουν δηλαδή κυριολεκτικά, όπως τα νομίζαμε εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, 7 ετία του Αντιχρίστου, 3,5 καλά και 3,5 άσχημα. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό τι ήτανε. Ήταν μια άποψη, μια θεωρία, η οποία δεν ξέρω πώς, σε εισαγωγικά το δεν ξέρω πώς, έτσι, εισχώρησε, παρίσφρησε μέσα στους ορθόδοξους. Και εγώ, το 2006, όταν έγραψα το πρώτο βιβλίο, έχοντας κατά νου όλα αυτά που είχα διαβάσει από προγενέστερους κληρικούς μεγάλα αναστήματα, έτσι, Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, του ορθοδόξου τύπου, Αρσένιος Κουμπούγιας, που πρώτος έγραψε για τον Αντίχριστο, Αρσένιος Κουμπούγιας, τη δεκαετία του 60-70 κλπ. Αυγουστίνος Χαδιώτης, Νεκτάριος Μουλατσιώτης, που όλοι αυτοί γράψανε πριν από μένα για τον Αντίχριστο. Πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας, ακριβώς, και άλλοι πολλοί. Δεν κάναμε αναφορά τώρα, απλώς σας είπα ενδεικτικά κάποια ονόματα. Όλοι αυτοί λοιπόν που είχαν γράψει για τον Αντίχριστο μιλούσαν για 7 ετία. Εγώ γιατί να μην μιλήσω για 7 ετία. Μίλησα και εγώ για 7 ετία. Και όταν μάλιστα διαβάζω στους Αγίους, βρήκα και δύο Αγίους οι οποίοι μιλούσαν και αυτοί για 7 ετία, δεν είχα λόγος να αμφισβητήσω την 7 ετία τότε το 2006. Έγραψα και εγώ για 7 ετία. Στηριζόμενος στους προεμού μεγάλους πατέρες που έγραψαν κληρικούς και στους δύο Αγίους που μιλούσαν για 7 ετία. Όμως αποδείχθη ότι δεν υπάρχει 7 ετία έτσι όπως την είχαμε στο μυαλό μας. 3,5 χρόνια καλά που θα τρώμε με χρυσά κουτάλια που θα είναι αντίρρηστο και θα παρέχει αφιδός. Η Καινή Διαθήκη περιγράφει μέσα 3,5 χρόνια με μορφή προβάτου και 3,5 χρόνια με μορφή λίγου. Όχι, κύριε Αρφωτίνη, δεν το γράφει. Δεν το γράφει, κύριε Αρφωτίνη. Μάμα το βρει, φέρε μου το και εμένα. Θα στο φέρω. Ναι, δεν το γράφει, είναι σίγουρο 100%. Δεν το γράφει. Όχι, δεν το λέω για σένα, κύριε Αρφωτίνη. Το λέω γενικά για τον κόσμο. Μα δεν το γράφει, λένε. Α, να σου πω γιατί το γράφει. Μετάφραση. Να σου πω, μπράβο, το βρήκε η Κατερίνα. Είναι η μετάφραση που έχει διαβάσει. Είναι η μετάφραση. Εσύ διαβάζει τη μετάφραση, διαβάζει κείμενο, είναι οι παρερμηνείς που γίνονται. Γιατί αυτό ήταν μέχρι και τώρα η γνώμη επίσημη των Ορθόδοξων. Ότι θα έχουμε 7 ετία, 3,5 και 3,5. Δεν υπάρχει 7 ετία έτσι όπως την είχαμε στο μυαλό μας. 7 ετία μόνο με έναν τρόπο μπορεί να υπάρξει και να τη βγάλουμε. Ποια? Ότι ναι, μεν ξεκινάει ενεργό δράση ο Αντίχριστος στην αρχή της 7 ετίας, αλλά όμως παρασκηνιακά. Παρασκηνιακά για όλο τον κόσμο, αλλά φανερά για τους δικούς του. Πώς ο Χριστός ξεκίνησε το κήρυγμά του παρασκηνιακά, έτσι δηλαδή, δεν το ήξερε η πλειοψηφία του κόσμου ότι ξεκίνησε το έργο του και τη δασκαλία του με το γάμο της Κανά? Όχι. Ποιοι το ήξεραν? Οι μαθητές του. Και αυτοί δεν πολύ κατάλαβαν πολλά πράγματα. Και τους είπε μάλιστα, δεν θα πείτε τίποτα σε κανένα για το θαύμα της Κανά. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει 7 ετία του Αντιχρίστου, αλλά όμως παρασκηνιακά τα πρώτα 3,5 χρόνια. Αν όχι ολοκληρωτικά τα 3,5 τα 3 χρόνια. Τα 3 χρόνια ήδη έχουν παρέλθει παρασκηνιακά. Παρασκηνιακά τι σημαίνει? Από το παρασκήνιο. Όχι ότι δεν υπάρχει, όχι ότι δεν κινεί τα νήματα σε όλη τη γη, σε όλο τον κόσμο, όχι ότι δεν ενεργεί,
Όχι ότι δεν δίνει κατευθυντήριες γραμμές, όχι ότι δεν δίνει εντολές, όλα αυτά τα κάνει. Και όλοι οι δικοί του ξέρουν ότι αυτός είναι ο αρχηγός τους, ο παγκόσμιος βασιλιάς τους, ο παγκόσμιος ο μεσσίας τους. Το ξέρουν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν υπάρχει εφταετία. Εμείς πότε θα δούμε τον Αντίχριστο και θα τον καταλάβουμε από αυτά που θα κάνει ότι αυτός πλέον είναι και δεν χωράει καμία αμφιβολία? Λίγους μήνες πριν την εθρόνησή του. Πόσοι θα είναι αυτοί οι μήνες δεν αναφέρεται πουθενά, δεν μπορώ να σας πω. Μπορεί να είναι ένας μήνας, μπορεί να είναι τρεις, μπορεί να είναι πέντε. Έτσι, λίγους μήνες πριν. Από καλοκαίρι και μετά. Από το καλοκαίρι και μετά, μπορεί και από αύριο. Έχει αρχίσει αυτό το πρόσωπο να διαφαίνεται έτσι περίπου να καταλάβει ο άλλος. Βέβαια, αυτό λέει το βιβλίο μας. Αποκάλυψε το νόμο, αυτό λέει. Τα στοιχεία όλα αυτά, βέβαια. Πάρα πολλά στοιχεία. Βεβαίως. Λοιπόν, μπορεί και από αύριο να ξεκινήσει να κάνει κάποια πράγματα που θα τον προδώσουν πλέον και εμφανώς και θα βγει στο προσκήνιο. Έτσι, μπορεί όμως και μετά από δυο και από τρεις μήνες το καλοκαίρι. Και πάμε στους προφήτες τώρα και με αυτό να κλείσουμε και να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ο κύριος Αλέξανδρος και μετά ο γιατρός μας. Και μετά... Όχι, μισό λεπτό να ολοκληρώσω κύριε Αλέξανδρε μου και έρχομαι σε εσάς. Θα πω, ναι. Οι δύο προφήτες λοιπόν, στο πρώτο βιβλίο είχα γράψει ότι θα έρθουν την πρώτη περίοδο. Φυσικά δεν ισχύει αυτό. Έτσι αυτά τα δεδομένα είχα. Αυτό ήταν λάθος. Ήταν λάθος το που έγραψα. Αυτά τα δεδομένα είχα, αυτές τις γνώσεις είχα τότε, αυτή την φώτιση είχα από το Θεό, αυτό είχα γράψει. Είναι λάθος. Ουδείς αλάθητος. Μόνο ο Θεός. Έτσι. Δεν αλλάζει όμως κάτι, δηλαδή το ότι δεν υπάρχει πρώτη 3,5, δεν υπάρχει 7 ετία όπως την είπαμε. Δεν υπάρχουν 3,5 χρόνια του Αντιχρίστου όπως τα είπαμε. Και λοιπά, δεν θα έρθουν οι προφήτες τα πρώτα 3,5 χρόνια, θα έρθουν τα 3,5 χρόνια της βασιλείας του Αντιχρίστου. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα επί της ουσίας. Είμαστε στα έσχατα χρόνια, γεννήθηκε και ο Αντίχριστος, αναλαμβάνει η βασιλεία φέτος το αργότερο στις αρχές του 15 κλπ. Και το 18 η Δευτέρα παρουσία. Αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα. Οι προφήτες λοιπόν τώρα γεννάει το ερώτημα μετά από αυτά πότε θα έρθουν. Λίγο πριν την εθρόνηση του Αντιχρίστου. Έτσι. Γίνει η εθρόνηση του Αντιχρίστου παράδειγμα το Σεπτέμβριο, θα έρθουν τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, τον Ιούνιο. Θα έρθουν λίγες μέρες πριν έως και 3-4 μήνες περίπου, έτσι, πριν την εθρόνηση του Αντιχρίστου. Και ουσιαστικά δηλαδή η περίοδος τους, η κήρυξη, το κήρυγμα των δύο προφητών θα ταυτιστούν με την βασιλεία του Αντιχρίστου. Και αυτό είναι και το πιο λογικό. Έτσι. Δεν... δηλαδή ο Θεός θα μας έστειλε στα εύκολα χρόνια τους προφήτες, θα τους κάνουμε τι? Πότε έχει ανάγκη κάποιος έναν δυνατό? Στα εύκολα ή στα δύσκολα? Στα δύσκολα. Την εποχή του Αντιχρίστου λοιπόν που θα τραντάζει, συνταράσει το σύμπαν και θα γίνονται ένα σωρό τέρατα και σημεία και ο Αντίχριστος και τα όργανα του θα προσπαθήσουν να πλανήσουν οι δυνατοί και τους εκλεκτούς, τότε θα είναι οι δύο προφήτες οι οποίοι με την δύναμή τους, με την χάρη τους, με την ευλογία που θα τους δίνει ο Θεός, με τα θαύματά τους, με τον πύρινο λόγο τους κλπ. Θα βοηθάνε και θα συμπαραστέκονται στους πιστούς της εποχής. Ορίστε. Εδώ ή στο Ισραήλ. Ωραίο ερώτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είναι μια ερώτηση που δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν αναφέρεται πουθενά. Έτσι, δηλαδή το θέμα των δύο προφητών είναι συνεσκιασμένο. Η Αγία Γραφή δεν έχει συγκεκριμένα σημεία τα οποία να μας δείξουν φως. Για ποιο λόγο δεν μπορώ να ξέρω. Ο Θεός γιατί το άφησε έτσι συνεσκιασμένο κλπ. Μπορεί και να υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία όμως εγώ δεν τα γνωρίζω. Ή από ό,τι φαίνεται έτσι δεν τα έχει αντιληφθεί κανείς. Ή περιμένει το πλήρωμα του χρόνου ο Θεός να φωτίσει κάποιον, οποιονδήποτε από εσάς, οποιονδήποτε άλλο κλπ. Να μας πει κάτι το οποίο αναφέρεται στην Αγία Γραφή αλλά δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί και φανερωθεί κλπ. Πάνω σε αυτό, αν θέλετε να πω κάτι. Παρακαλώ. Εκεί αναφέρει ότι τα σώματα θα είναι νεκρά έξω από τον ναό της... Συγγνώμη, για επαναλάβετε. Εκεί αναφέρει ότι τα σώματα θα είναι νεκρά των προφητών όταν θα τον σκοτώσει και θα είναι έξω από τον ναό. Αυτό είναι στο τέλος όμως. Στο τέλος, έτσι. Αυτό είναι στο τέλος. Εμείς λέμε πού θα κηρύξουν οι προφήτες, όχι πού θα θανατωθούν. Η ερώτηση δεν ήταν πού θα θανατωθούν οι προφήτες, για να σας πω στην πλατεία, στην Αγία Αυλή, έξω από τον ναό, έξω από την
από τον Πανάγιο Τάφο. Αυτός ταιριάζει περισσότερο για Ισραήλ. Πάντως, μισό λεπτό, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα και πρέπει να τρέξουμε λιγάκι. Πάντως, έτσι, σίγουρα δεν ξέρουμε πού. Πιθανόν στα Ιεροσόλυμα. Γιατί στα Ιεροσόλυμα? Γιατί όλα τα συγκλονιστικά και σωτηριώδη γεγονότα γίνανε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί γεννήθηκε ο Χριστός, εκεί μεγάλωσε, εκεί έδρασε, εκεί κήρυξε, εκεί θαυματούργησε, εκεί εσταυρώθη, εκεί αναστήθη, εκεί θα έγινε Δευτέρα Παρουσία. Έξω από την πύλη την κλεισμένη. Εκεί. Εκεί θα γίνει. Εκεί, όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα και έχετε έρθει μαζί μας κλπ. Εκεί που σας το έχω δείξει επανειλημμένες φορές. Και σας είπα, εδώ η κοιλάδα αυτή του Ιωσαφάτ, έτσι η κοιλάδα των κέντρων, είναι έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, μπροστά από την πύλη της Εξανατολής, της κλεισμένη κλπ. Που είναι σήμερα, έτσι εκεί θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Εκεί δηλαδή θα φανερωθεί ο Χριστός, εκείνη την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, όλοι οι Άγιοι κλπ. Και εκεί θα μαζευτεί όλη η ανθρωπότητα και θα ξεκινήσει η κρίση κλπ. Άρα λοιπόν πολύ πιθανό το κήρυγμα των δύο προφητών να γίνει στα Ιεροσόλυμα, επειδή εκεί συνετελέσαν όλα τα γεγονότα. Τώρα, στο ερώτημα, και οι άλλοι πώς θα το μάθουνε, και όταν γεννήθηκε ο Χριστός και κήρυξε στα Ιεροσόλυμα, πώς το μάθε όλη η άλλη ανθρωπότητα? Δεν το μάθε. Το μάθε εκ των υστέρων, έτσι με τους μαθητές, οι οποίοι σιγά σιγά πήγαν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και κήρυξαν. Πάμε και στο δεύτερο τώρα για τον Άδο Σολομόντος. Για τον Άδο Σολομόντος, λοιπόν, αυτός ο οποίος έχει χτιστεί, χτίζεται μάλλον ακόμα στη Βραζιλία, ο οποίος είναι πιστό αντίγραφο του Ναού του Σολομόντος, δεν μπορώ να γνωρίζω τι ρόλο θα παίξει και αν θα παίξει κάποιο ρόλο. Πάντως, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι τώρα, λίγο πριν την ενθρόνηση του Αντιχρίστου, έτσι χτίζεται ένας ναός πανομοιότυπος σαν τον Ναό του Σολομόντος στη Βραζιλία. Πώς ξαφνικά τόσες χιλιάδες χρόνια, τόσες εκατοντάδες χρόνια δεν γινόταν τίποτα. Τόσες δεκαετίες πριν δεν γινόταν τίποτα. Τώρα ξαφνικά. Και γιατί τώρα? Και από χριστιανούς. Και από χριστιανούς, ακριβώς. Και γιατί τον αφήνουν οι Εβραίοι, οι οποίοι αν δεν ήθελα δεν θα μπορούσε να γίνει, ούτε καν να ξεκινήσει. Τα βάζαν λιτούς και δεμένους, όλες οι κυβερνήσεις δικές τους είναι. Όλα τα όργανα δικά τους είναι. Έτσι θα έδιναν μια εντολή παρασκηνιακά και την άλλη μέρα δεν θα είχε καν ξεκινήσει το έργο σαν έργο κλπ. Άρα κάτι πολύ περίεργο και πονηρό κρύβεται γύρω από αυτό. Άρα λογικά πράγματα, μαζί δεν θα έχουμε πολεμική σύγκρουση. Θα πει στο τέμενο στο ΟΜΑΔ, δεν θα έχουμε... Παιδιά, όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Κανείς δεν μπορεί να πει ακριβώς με λεπτομέρειες και επακριβώς τι θα συμβεί. Θα γίνει... Ορίστε. Ναι. Λέγεται ότι μέσα στον Άδο Σολομόντος θα υπάρχει και η εικόνα του Χριστού. Έτσι για τον οικουμενισμό, για την αίσθηση του οικουμενισμού υπάρχει. Ένα λεπτό να... Γιατί έχουμε... αυτό, όχι κάτι καινούριο, δεν ξέρω να το ξέρετε. Το Μάη θα πάνε στο Πανάγιο Τάφο, Πατριάρχες, Πάπας και διάφορε άλλε. Ναι. Πάνω σε αυτό. Είπαμε ότι πολύ πιθανόν δεν αποκλείεται και για μένα σε ένα ποσοστό 90-95%, τόσο υψηλό ποσοστό, δεν αποκλείεται να γίνει η Ένωση των Εκκλησιών φέτος. Αν όχι φέτος, του χρόνου. Έτσι, και γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις, θα πάνε στα Ιεροσόλυμα, θα βρεθούν όλοι εκεί οι μεγάλοι, οι πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι κλπ. Κλπ. Μάλιστα, χθες διάβαζα ότι επίσημα η Εκκλησία της Ελλάδος διαμέσου του... Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αγαθαγγέλου, που είναι ο διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας, πήγε και χάρισε στον Πάπα επίσημα μία εικόνα, ποιανού λέτε? Του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Ενός καθολικού Αγίου. Ενός ανθρώπου που για μας δεν είναι... όχι Άγιος, αλλά είναι αιρετικός και είναι στα κατάβαθα της κολάσεως. Η Εκκλησία επίσημη, λοιπόν, επίσημα, διαμέσου του Αγαθαγγέλου, του Επισκόπου, δόρισε εικόνα βυζαντινής τεχνοτροπίας στον Πάπα, όπου γράφει πάνω «Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίας». Δηλαδή, η Εκκλησία του Νέου, στην οποία εγώ δεν ανήκω, έχω φύγει,
το 2011, όσοι δεν το ξέρετε, να το μάθετε, έχω αποτυχιστεί από την Εκκλησία του Νέου, έτσι, της Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας της Ελλάδος, από το 2011. Με επίσημη επιστολή μου, την οποία την έχω ανακοινώσει στο περιοδικό, στην Ανασύνοδο, στο διαδίκτυο, μπορείτε να την βρείτε κλπ. Για όλα αυτά τα έσχη τα οποία γίνονται και έχουν γίνει και γίνονται κλπ. Εγώ δεν μπορώ να είμαι μέσα σε μια τέτοια εκκλησία η οποία συμπροσεύχεται, συλλειτουργεί και αμνηστεύει τον Πάπα και όλους τους αιρετικούς και κάνει τα μύρια όσα έσχη κλπ. Είμαι που είμαι αμαρτωλός, να μην χάσω την ψυχή μου εξαιτίας και της πλάνης και της αιρέσεως κλπ. Και του προσφέρει λοιπόν αυτή την εικόνα και λέει ο Άγιος Φρανσίσκος της Ασίζης. Δηλαδή αναγνωρίζει την αγιότητα ενός αιρετικού. Έτσι. Και άλλα πολλά λοιπόν γίνονται. Έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς ρόλο θα παίξει ο ναός του Σολομόντος, αυτός που χτίζεται στην Βραζιλία. Πολύ πιθανό ένα μικρό ποσοστό αυτή τη στιγμή. Δεν αποκλείεται να γίνει και εκεί η εθρόνηση του Αντιχρίστου. Δηλαδή ο ναός που λέει η Γραφή να μην είναι ο ναός που θα χτίσουν, ας πούμε, στα Ιεροσόλυμα, αλλά ο ναός αυτός που θα είναι μάλιστα και οικουμενικός, έτσι που θα υπάρχει μέσα και η πανθρησκεία. Ένα ενδεχόμενο που πρέπει να το έχουμε και αυτό κατά νου. Όχι, προηγείται ο κύριος Αλέξανδρος, μετά ο γιατρός και μετά εσείς. Παρακαλώ κύριε Αλέξανδρο. Μας είπατε ότι έχετε την απορία γιατί ο Θεός διάλεξε εσάς να σας αποκαλύψει στους τελευταίους καιρούς και μάλιστα συγκεκριμένη ημερομηνία το 2018. Έχετε να μας πείτε κάτι και θα ρωτώστε όλοι. Το σημαντικό, ας πούμε, σημείο της παρουσίας του Θεού εσάς. Και τι σας είπε και πώς. Θα σε ενδιαφέρει πολύ. Ναι, κοιτάξτε να είδε. Είναι η ταπεινότητά σας. Ναι, θα σας απαντήσω κύριε Αλέξανδρε. Ευχαριστώ πολύ.